Ναι. Ναι. Άντρε, Νίκο, πού είσαι? Έλα, αγοράκι μου. Εγώ θα τη βγάλω. Να σου πω λίγο κάτι, ρε φίλε. Έλα, αδελφέ μου, ναι. Τώρα το Αγίου ανάμεσα σήμερα, τι ήθες, ρε φίλε? Δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα. Πόσο επαγγελματία όμως. Πόσο επαγγελματία. Στο ανάμεσα όμως. Μέσα. Πόσο επαγγελματία. Ε, τι πόσο επαγγελματία. Είμαι πάλι εδώ μετά από μια εβδομάδα. Δεν κατάλαβα ότι πέρασε την εβδομάδα, φίλε. Ναι, ρε. Είδες, φίλε, δύο ώρα περάσει την καραντίνα. Τέλος πάντων, στην ιδιότυπη καραντινά. Ήταν μια δικιά μου πρωτοβουλία. Ναι, ναι, όπως έπρεπε. Όπως έπρεπε. Ναι. Εντάξει, έκανα μόνο τα απαραίτητα, δηλαδή μια μέρα. Ναι. Αλλά κάναμε το τεστ, βγήκαμε αρνητικοί. Μπράβο, Νίκο. Κάποιοι άλλοι δεν βγήκαν. Τέλος πάντων. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Και ο Χρήστος βγήκε αρνητικός. Είναι καθημερινότητα αυτή. Άλλοι στον Άρη δεν βγήκαν αρνητικοί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ δεν είμαστε. Έχει περιοριστεί η διασπορά, δηλαδή, στον Άρη, έτσι. Του Αγίου ανάμεσα. Έτσι, σωστός. Που αποτυπώνεται αυτός ο Άγιος ανάμεσα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, κατέβηκα σφαίρα. Ποιο ωραίο, έχουν φύγει όλοι, ρε. Δεν όλοι υπάρχει φύγανε, μποντιλιάρισμα, κίνηση πουθενά. Το παρκάρισμα δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση, αλλά είναι πολύ πιο εύκολη σχέση με άλλες μέρες. Έχει και καλό καιρό από το Σάββατο. Έχει και καλό να καιρό. Να πάει γύρω-γύρω κάτι Αθανάσιους και τέτοια. Παλούς Άγιος Αθανάσιος, όχι Βίκους, όχι Ζαγοροχώρια, όχι τέτοια. Το Χαρδαλιά δεν τον άκουσε κανένας. Μην τον κρατήσουμε εδώ τον κορονοϊό, να τον πάμε κι αλλού. Κρίμενοι και άλλοι, γιατί να με το περάσουν. Ναι. Δηλαδή, κατάλαβες. Δηλαδή, ο Χαρδαλιάς ο άνθρωπος λέει: παιδιά της Θεσσαλονίκης, σε εμάς, έτσι, σε εσάς απευθύνθηκε. Μη φύγετε το τρίμερο. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Αλλά έπρεπε κάποιο να φύγετε. Μα δεν είναι τρίμερο, κύριε Χαρδαλιά μου, είναι πενθήμερο. Τι να κάνουμε. Έπρεπε κάποιο να φύγετε τρίμερο, κάποιο να φύγετε πενθήμερο, γιατί βάλατε χώστο και τον Άγιο ανάμεσα μέσα. Ναι. Δεν μπορούσα να κάνει δηλαδή εδώ πέρα. Τι να κάνουμε, ρε Νίκο. Έχουμε κλειστεί μέσα στο σπίτι μας. Δεν βγαίνουμε, δεν κάνουμε δράμα. Μας ήταν τρίμερο. Ναι, αλλά είναι συνθήκες οι οποίες είναι πρωτόγνωρες και πρέπει να τις διαχειριστούμε αναλόγως κλπ. Συμφωνώ. Πού είναι η ατομική ευθύνη, Θεσσαλονικέ, και μου πεις. Έσκασα στην πόλη. Επίσης, τι κρίμα δηλαδή τώρα. Εντάξει, και οι άνθρωποι τώρα στο μικρό πάπικο και στο μεγάλο πάπικο, γιατί είναι περάσει, ας πούμε, κορονοϊούς και στα Μέτσοβα και σε αυτά κρίμα είναι. Κατάλαβες. Σωστά, να το μοιραστούμε μαζί τους ενδεχομένως. Ναι, δηλαδή γιατί να ζήσουν για αυτή την εμπειρία. Τι τραβάμε, ρε, τι τραβάμε. Λοιπόν. Μέχρι τις 7 θα πάμε παρέα. Ωραίος. Εδώ μέσα τσιχνώ το αθλητικό λίμπερο Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος, παρόν στο στούντιο κανονικά. Όπως και τις προηγούμενες μέρες άλλωστε. Έτσι, μπράβο. Σαν, σκύλο, σαν να είσαι στο στούντιο. Σαν εμετέριο. Ναι. Σαν το σκύλο με το γάτο. Στον, είναι πολύ άχαρες αυτές οι μέρες, γιατί μας έχει ξανατύχει να κάνουμε. Θα τη βγάλεις, ε. Όχι, ρε. Θα ξαναβολέψω. Είναι πολύ άχαρες αυτές οι μέρες. Μας έχει ξανατύχει δηλαδή να ερχόμαστε από αργία για να δουλέψουμε και αμέσως μετά την επόμενη μέρα να έχει πάλι αργία. Είναι λίγο άχαρο αυτό, αλλά. Πάντως, είναι επίσης γλέντι αυτό που έγινε φέτος με το κορονοϊό και αυτά που κάθεται πενθήμερο, γιατί ουσιαστικά πενθήμερο είναι τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Για κάποιους, ναι. Ναι. Ωραία. Κάθεσε φέτος αυτό το πράγμα. Ναι. Αν ήταν τα κανονικά τα πράγματα, θα ήταν, ξέρω εγώ, Τρίτη-Πέμπτη. Σίγουρα. Εντάξει. Σίγουρα. Αλλά τι να κάνουμε, ρε Νίκο. Δεν τι πειράς. Να κάνουμε, όλα μέσα στο πρόγραμμα. Λοιπόν, φιλαράκι. Έχουμε επικαιρότητα, δεν είχαμε μπάλα για τις ομάδες πόλης. Ο Ηρακλής έπαιξε, βέβαια, και έχασε, νομίζω. Ποιο Ηρακλής. Σωστό και αυτό. Καλή σημείωση του συναδέλφου. Δεν είχαμε μπάλα, είχαμε. Παναθηναϊκό, δεν είχαμε μπάλα για την πόλη. Ρε. Α, εντάξει. Για τι ομάδε τη πόλη. Είχαμε μπάσκετ, βέβαια. Μπάσκετ είχαμε φυσικά. Όπου ο Ηράκλης θα πήγε εξαιρετικά. Στάζει μπασκετάρα να πούμε. Ο Πάοκ και ο Άρης ήταν λίγο ναυάγιο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε και αυτά. Τον Κλειωμένη περιμένω όταν θα ανοίξουμε γραμμές. Που ανοιγόταν πολύ με τον μπασκετικό Άρη γενικότερα. Και φαντάζομαι ότι θα έθετε το παιχνίδι στο κλειστό Μιχάλης Κούσης. Στο Αγρίνιο. Μιχάλης Κούσης. Λοιπόν, να σου πω και λίγο κάτι, ρε φίλε. Ναι, από το μεσολόγιο μπάξι. Τι κατάραχη άρεσε πάνω το ρε φίλε, δηλαδή, τώρα. Παίρνει κύριο αντίπο στην μπάλα, μπερδεύεται, τρακέρνει, πετάει μια μέρη με ταμπλό. Και άντε, γεια. Τι να είναι, ρε φίλε. Θα μιλήσουμε και για τον Πάοκ, ο οποίο διανύει ακόμα μια ευρωπαϊκή εβδομάδα. Γρανάδα Πάοκ, φίλε. Γρανάδα Πάοκ, 10 η ώρα. Στην πεντακάθαρη Γρανάδα από κορονοϊό. Ναι, πεντακάθαρη Θεσσαλονίκη από κορονοϊό. Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ ωραίο ταξίδι. Καλά, περάσουν οι συνάδελφοι. Πάοκ, ξέρετε, έχει 5 μέρες, έτσι. Γιατί θα γυρίσει και θα πάει Αγρίνιο, ναι. Κυριακή παίζει εκεί. Τέλεια, ναι. Ο Άρης δεν ξέρουμε για τον οποίο επίσης θα μιλήσουμε, θα παίξει ακόμα τον Αστέρα Τρίπολης. Ρώμα είμαστε, Νίκο. Ακόμα ένα κρούσμα. Βέβαια, ναι. Τρεις βγήκανε. Τρεις βγήκαν αρνητικοί. Αλλά πέσαμε στους 4 από τους 7. 10 συνολικά με άλλα 3 στελέχη της ομάδας. Ούτε Αστέρα Τρίπολης έχει. Έχεις 5 τώρα. Δεν είναι ακόμα σίγουρο. Όλα είναι ανοιχτά. Θα δούμε προς πέμπτη Παρασκευή τι θα γίνει με τα νέα τεστ. Δύσκολο το κόβο να σου πω την αλήθεια να γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τίκο. Πάει το ματσάκι. Αλλά μέχρι να έχουμε και κάτι επίσημο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι με σιγουριά. Και είναι και μια κατάσταση, παιδιά, γιατί βλέπω, ρωτάτε, δεν έχει ούτε η Λίγκα κάτι ξεκάθαρο σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν κλείθηκε ποτέ ξανά να διαχειριστεί μια ομάδα με τόσο πολλά κρούσματα. Κάτσε, δεν μπορεί να μην έχει πρωτόκολλο ότι παίζει με τις αναβολές. Δεν έχει, φίλε. Δεν έχει. Δεν έχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ελάθος τους, ρε φίλε, να μην έχουν θεσπίσει ένα κανονισμό. Δεν έχει. Δεν έχει. Ελάθος. Δεν έχει. Και στον Αστέρα λίγο τσίγκου ζώσει. Είσαι σίγουρο ότι δεν έχει τίποτα. Το έψαξα. Γιατί και έγινε ερώτηση και στη Λίγκα και από τη Λίγκα δεν έχουν ξεκάθαρη απάντηση για το τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση τώρα. Εντάξει, φίλε, είναι απαράδεκτη. Άμα δεν. Απαράδεκτη συλλογική ότι θα έπρεπε, ρε παιδί μου, μετά από ξέρω εγώ 7 κρούσματα, 5 κρούσματα, 6 κρούσματα, ο καθένας δεν ξέρω πώς. Το πρωτόκολλο λέει ότι αν έχει 3 και πάνω,
το παιχνίδι σου αναβάλλεται. Άρα έχουνε. Ναι, υπάρχουν όμως μετά, δημιουργούνται άλλα ερωτηματικά. Τα τρία και πάνω, αν είναι σε καραντίνα 7-8 μέρες και οι υπόλοιποι προπονούνται κανονικά και δεν έχουν εμφανίσει, γίνεται το παιχνίδι. Ναι, σωστά. Ή μένεις σε έναν αριθμό που πρέπει να είσαι εντελώς καθαρός για να παίξεις παιχνίδι και να μην έχεις κανένα κρούσμα στην ομάδα και να έχουν βγει αρνητικά, ας πούμε, τα πρώτα. Ναι. Είναι ερωτήματα για τα οποία δεν υπάρχουν απαντήσεις αυτή τη στιγμή. Και είμαστε σε μια φάση λίγο του βλέποντας και κάνοντας. Εγώ λέω σήμερα Τρίτη του Αγίου ανάμεσα ότι το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Άρης δεν θα γίνει. Και στον Άρη δεν του χαλάει. Να σου πω αλήθεια, και εγώ το πιστεύω. Στο τέλος δύσκολα θα γίνει το παιχνίδι. Στον Άρη πάντως για την ώρα ο Μάτζιος από σήμερα βασικά που ξεκίνησε πάλι προπονήσεις, γιατί χθες είχε ραπό, δουλεύει με δεδομένο ότι την Κυριακή θα παίξει. Με ό,τι έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του. Ναι. Έχει κάποιες απουσίες. Γιατί και αυτοί που γύρισανε τώρα, αυτοί που βγήκαν αρνητικοί, δεν θα μπουν τώρα κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Φυσικά. Θα κάνουν προπόνηση μόνοι τους. Θα χρειαστούν και ένα διάστημα προκειμένου να ξαναμπούν σε διαδικασία προπόνησης. Θα κάνουν προπόνηση μόνοι τους άλλες 4-5 μέρες. Ναι. Άρα δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι της Κυριακής. Δεν υπολογίζεται και αυτός που βγήκε σήμερα. Βρώμα η δουλειά. Ναι, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Θα το σχολιάσουμε και αυτό συνέχεια. Με το καλό, πότε μπορεί να οριστούν, έχουμε καθόλου εικόνα. Αυτό με τον Αστέρα δεν έχει αναβληθεί ακόμα, αλλά περίπου πότε λέμε εκείνο με τη Λάρισα, ας πούμε. Καλή ερώτηση. Ούτε σε αυτό νομίζω υπάρχει ακόμα απάντηση. Κάπου θα το χώσουν μεσοβδόμαδα και θα γίνει. Ναι. Αν είναι σωστά, εμβόλυμα. Είναι και αυτό. Αλλά τώρα πρόσεξε για να πάμε, γιατί πάντα πρέπει να πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπέρα. Και στον Αστέρα το σκέφτονται, διότι πρόσεξε. Ο Άρης έπαιξε με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Για πες λίγο εκεί τι γίνεται. Στον Απόλλωνα Σμύρνης έχουν 4. Ωραία. Ο Απόλλωνας Σμύρνης έπαιξε με τον Μπας Γιάννενα. Στον Μπας Γιάννενα τι κάνουν ακόμα. Ναι, θα πάει δηλαδή, θα πάει ντόμινη η κατάσταση. Αν ο Άρης παίξει πάλι με τον Αστέρα Τρίπολης. Θα πρέπει να περιμένουν ίσως τον Άρη να καθαρίσει εντελώς. Δεν τον βοηθάει βέβαια όλη αυτή η κατάσταση εννοείται. Αλλά επειδή πάνω απ' όλα είναι και η υγεία των ποδοσφαιριστών. Και δεν είναι μόνο ποδοσφαιριστές του Άρη με τους οποίους ασχολούμαστε εμείς, είναι και ποδοσφαιριστές του Αστέρα που βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί στον Άρη, λίγο στο μαρκάρισμα θα πηγαίνουν με δεύτερες, τρίτες, τέταρτες σκέψεις. Τώρα... Αυτό δεν το χαλάει τον Άρη όμως, αν το σκεφτείς, Νίκο. Πού να πάω τώρα να τον πιάσω man to man τώρα, δηλαδή τον άλλον, να παίξω μια ζώνη. Ναι. Κατάλαβες, είναι ένα θεματάκι αυτό. Θα το σχολιάσουμε όλα αυτά. Θα έχουμε Χρήστον Τσαλτίτη μετά τις 6.30, θα έχουμε Κώστα Βασιλόπουλο σήμερα. Θα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Ωραία, θα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Μετά το διάλειμμα στο οποίο θα πάμε σε λίγο, θα ανοίξουμε τις γραμμούλες. Μόλις μπήκες, ρε Νίκο, ποιο διάλειμμα. Θα ανοίξουμε τις γραμμούλες μετά τις 5.30. Ναι. Για να τα πούμε και με εσάς, γιατί έχουμε μέρες να τα πούμε. Έτσι. Από την περασμένη Παρασκευή, χθες είχαμε του Άι Δημήτρη. Ο πραγματικά συγχαρητήρια πραγματικά σε όλους εσάς που πήγατε χθες στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Πραγματικά. Να μην μεταλάβουμε, τι να κάνουμε. Πραγματικά, δηλαδή, συγχαρητήρια σε όλους σας πραγματικά που. Και όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ήταν έτοιμοι όλοι, να το αποτρέψουν. Και όλοι πραγματικά, έτσι. Ναι, όλα ήταν σε πλήρη ετοιμότητα. Τηρήθηκαν τα μέτρα ακριβώς. Οι παπάδες δεν φορούσαν μάσκες, τέλος πάντων. Μην ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα γιατί. Θα μαλώσουμε σίγουρα. Θα βρεθεί κάποιο με το οποίο θα μαλώσουμε 1000%. Κλεμμένη σίγουρα. Anyway. Να μα πήγε το δήμαρχο του Γεντζόν. Λοιπόν, τον Κλεμμένη θέλω και τον μπάσκετ να βγει μετά. Όταν θα ανοίξουμε γραμμές που πάμε για τετράδα. Μπα εξαφανισμένο το βλέπω σήμερα. Με την εικόνα που έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή, όχι τετράδα. Τετράδα θα πάμε αν γυρίσετε βαθμολογία ανάποδα. Να πάμε τετράδα. Για εξαφανισμένο το βλέπω σήμερα. Για Silver Alert. Και στον μπασκετικό άριο που υπάρχει και θέμα προπονητή πλέον αυτό φαίνεται να βγαίνει. Με το Σάββα τον Καμπερίδη, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορείς να αλλάξεις όλη την ομάδα, μπορείς να κάνεις μια-δύο διορθωτικές κινήσεις, αλλά αυτό το οποίο αλλάζεις πρώτα, ελπίζω ότι θα δεις κάτι διαφορετικό, είναι ο προπονητής. Και... Δεν θέλω να επεκταθώ επί του ζητήματος, τέλος πάντων. Γιατί? Τι να σου πω, φίλε, γιατί αν το πρόβλημα στον Άρη είναι ο Σάββας ο Καμπερίδης. Δεν ξέρω αν είναι ο Σάββας ο Καμπερίδης. Μα κάνει αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι ο Σάββας ο Καμπερίδης. Να αλλάξει, να έρθει ένας άλλος και να το λύσει το θέμα του. Αν είναι όντως αυτός και έχουν διαπιστώσει οι άνθρωποι της ομάδας ότι είναι ο Καμπερίδης το πρόβλημα, εντάξει, μπορεί ενδεχομένως να του δοθεί ακόμα μια ευκαιρία στο Μάσμα Ηρακλή. Γιατί μετά έχει διακοπεί κιόλα για τον Άρη. Στο Μάσμα Ηρακλή και να σου πω και λέω κάτι. Και άμα το κερδίζει στο Μάσμα Ηρακλή, τι κάνει μετά, τον αλλάζει, δεν τον αλλάζει. Πα στον Καμπερίδη. Πάμε στον Καμπερίδη. Αυτό σου λέω. Και μετά έχει δύσκολο πρόγραμμα. Έχει κάτι παναθανιακού, έχει πολύ πράγμα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πολύ δύσκολο πρόγραμμα γενικότερα. Τέλος πάντων. Το ήξερες. Σίγουρα το ήξερες. Και λέγαμε, θυμάσαι που λέγαμε να ποντάρουμε ποιο προπονητή από τις ομάδες Θεσσαλονίκης θα είναι πρώτος υποψήφιος για να φύγει. Με βάση πώς είναι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Γιατί και στον ΠΑΟΚ το κλίμα δεν είναι καλύτερο. Με τον τρόπο που ήρθε κιόλας είτε από τον Ηρακλή. Δεν γίνεται κουβέντα προπονητή στον ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι γίνεται κουβέντα για προπονητή, αλλά δεν είναι καλό το κλίμα. Γιατί δεν είναι καλό το κλίμα? Επειδή έχασε τον Ηρακλή. Υπάρχει προβληματισμό για τον τρόπο τον οποίο. Προβληματισμό, ναι, αυτό σου λέω, ναι. Εντάξει. Προβληματισμό σου. Άμα θε να ψάξει όμω να βρει. Να σου πω λίγο, αν θε να ψάξει να βρει. Λόγους, ναι. Βρίσκεις και πέρα από το καθαρά αγωνιστικό. Ναι. Εντάξει, δηλαδή σήμερα ανακοινώθηκε για τον ΠΑΟΚ και η αναβολή με τον Λαύριο. Ο ΠΑΟΚ έχει 4 αναβολές μέχρι τώρα. Και μια ματέωση. 5 το σύνολο. Τίθεται το θέμα του αγωνιστικού ρυθμού που χρειάζεται παίχτες. Και δεν τον έχουν. Εντάξει. Θα μου πεις γιατί οι άλλοι έχουν. Όχι.
Έχουν παίξει ένα μάτς δύο παραπάνω από σένα όμως. Εντάξει, όπως και να το κάνουν. Όχι, μα εγώ το έλεγα και για μέσα Σαββατοκύριακο βγήκαμε τουλάχιστον 15 φορές γιατί έτσι ζήτησε ο διευθυντής. Το πούμε αυτό. Ωραία, αναλύσαμε πραγματικά μέχρι κεραίας. Ό,τι έγινε στην Ηρακλής ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Ναι. Μπαϊράμες φίλοι, θέλει και ανάλυση Ευρωλίγκα, φίλος μου. Τα είπαμε. Εντάξει, πασχετικός. Τέλος πάντων. Τι ήθελα να πω, ρε φίλε, το θυμήθηκα αυτό και το ξέχασα. Για τον αγωνιστικό ρυθμό. Ναι. Άμα κάτσεις και δεις τα δύο επίσημα παιχνίδια που έδωσε ο Ηρακλής, έκανε ένα σχετικά κακό και το χάσες λεπτομέρειες ναι. με τον κεραυνό και αποκλείστηκε. Ωραία. Ναι. Και έκανε ένα πολύ καλό με τον ΠΑΟΚ και κέρδισε 18 πόντους. Και ο ΠΑΟΚ έκανε ένα πολύ καλό με βάση τα δεδομένα πριν το παιχνίδι του κυπέλου με τη Λάρισα που την κέρδισε εύκολα. Ναι. Και ένα κακό με τον Ηρακλή. Οκ. Okay. Να σου πω λίγο κάτι. Για μένα normal. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Normal. Δεν μπορείς να περιμένεις. Και πρόσεξε, και αντί να πας τώρα ότι πες θα παίξω και με το Λαύριο τώρα το Σάββατο, άντε και λίγο και να κερδίσω και να βρω λίγο ρυθμό, ούτε με το Λαύριο το παίζει. Το Λαύριο έχει 12 κρούσματα. 9 παίκτες, νομίζω 10 και το τελευταίο. Το Λαύριο αντίο θα παίξει μπάσκετ σε κανένα τρίμηνο. Με το καλό. Ωραία. Είναι πολύ ζώρικο, ρε φίλε. Είναι πολύ ζώρικο. Προπόνηση ξανά. Α, τώρα δεν γίνεται. Α, τώρα δεν έχουμε τζάμπολ, θα έχουμε την άλλη εβδομάδα. Α, τώρα θα παίξουμε κύπελο γιατί ο Πανιώνης δεν έχει πάρει άδεια. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Δεν είναι πολύ ξενέρωτη η κατάσταση. Καλύτερα να παίζεις και να χάνεις και να λες ότι χάνω, πάνω να αλλάξω πέντε πράγματα. Δεν είναι και αυτό λύση, Ρονίκο. Ναι, παρά αυτό το κάθε τρεις και λίγο, α, τώρα έπαιξα, την άλλη εβδομάδα δεν παίζω, α, μετά θα περιμένω. Είναι πολύ περίεργη φάση. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η καθημερινότητα και αυτή η σεζόν φέτος είναι πολύ δύσκολη για όλους. Επειδή σίγουρα το έχουν γυρίσει όλοι τώρα που μιλάμε για μπάσκετ τα τελευταία 5 λεπτά και έχουν βάλει εννοείται. Κάτι άλλο. Με το βλαχό μπορεί να έχουν βάλει κιόλας. Εννοείται. Φίλος μας. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε ξεπεράσει κατά 2 λεπτά τις 5.30 και επιστρέφουμε σε λίγο με γραμμούλες και σχόλια και πολλά πολλά περισσότερα. Γραμμούλες. Την έβγαλε τη μάσκα, δεν μπορώ, δηλαδή θα σκαγα λίγο. Έλα, ρε, Νίκο, και είναι και το στούντιο πολύ κλειστό. Έλα ρε Νίκο τώρα, σιγά το Νίκο, δύσκολο. Δεν χρειάζεται, δεν είναι υποχρεωτική. Νίκο, κάνω καθημερινότητά σου φιλέ. Σε κλειστό χώρο είσαι. Δεν έχει σημασία, μιλάμε στον αέρα αυτή τη στιγμή. Συγχρονίζεσαι. Μας ακούει μια πόλη ολόκληρη. Ναι. Και όχι μόνο. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα που έκανα τι έπαθα. Δεν μπορώ. Άσε ρε Νίκο. Εγώ με καπνιστής. Εδώ μετάδοση κάνουμε. Τη μετάδοση άκουγες τίποτα προχθές. Κύριος, μια χαρά. Με τη μασκούλα. Εσωκλειστό, οκ, okay, εντάξει, ανοιχτό δεν χρειαζόσουν. Αθλητικό Λίμπερο 107,4 στο σκύλο με το γάτο. Δεν το κλειστό εκεί, όχι, δεν χρειαζόσουν. Τρίτη. Ολόκληρη τέτοια, τέλος πάντων. Τρίτη. Κώστας, φίλος μας. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Τρίτη, 27 του Οκτώβρη. Μέχρι τις 7 θα πάμε παρέα. Οκτώβρη. Το Οκτώβρη, ναι. Μέχρι τις 7 θα πάμε παρέα. Παραμονές της επετήτου όχι. Ναι, ναι. Λοιπόν, όσοι έχετε χρόνο το βράδυ μπορείτε να κάτσετε να δείτε ξανά την πολύ ωραία ταινία των Ρέμπε Παθανασίου. Το κλάμα βγήκε τον παράδεισο. Δεν κανένα, φίλε. Νομίζω ότι. Κάπου είδα ότι αύριο έχει τη Δουνκέρκη, φίλε, το Στάρτο, που είναι καταπληκτική. Ωραία ταινία, ναι, δεν έχει δει. Ωραία ταινία. Εγώ νομίζω δεν την έχω δει. Κάπου την είχα, πήγα σινεμά, δεν θυμάμαι, δεν τη θυμάμαι γιατί θα κάτσω να τη δω αύριο με το καλό. Είναι ωραία ταινία. Και και Παπαφλέσσα και εντάξει. Όχι Παπαφλέσσα, όχι. Υπολογαγόνα Τάσα. Το 28 Οκτωβρίου, ώρα 5:30. Δεν το έχω δει, τι είναι, Νίκο. Αυτά τα ξέρει εσύ. Αυτά είναι δικά σου τα αγαπημένα. Με τον Χρήστο Πολίτη και τον Κώστα Καράκη. Πώς τη λένε ρε, την άλλη, την πολύ ωραία. Την Έρικα Μπρόγκερ. Όχι την Έρικα Μπρόγκερ. Θα πάμε και στο φίλο τώρα. Όχι Νόρα Βαλσάμι. Δεν θυμάμαι τώρα, θα μας βοηθήσει κάποιος που γνωρίζει έτσι. Τη ζωή Σαμπουτζάκι, όχι, αφήντζα. Εδώ το έχω, και είναι μια πολύ ωραία. Που έπαιζε μαζί με τον Μπρέκα στο όχι. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά σου τώρα. Πάμε στο πρώτο φίλο για σήμερα, ναι. Ναι, γεια σας. Ναι. Ναι. Βέρα Κρούσκα. Η Βέρα Κρούσκα, ρε φίλε. Βέρα ναι. Κρούσκα. Όντως, πολύ δυνατή. Σε ταινίες να πούμε είμαι πολύ δυνατός. Δηλαδή είμαι πιο δυνατός και από τώρα. Απ' τις... Με λέγανε Δαλιανίδικα από τότε. Πολύ ωραίες γυναίκες της εποχής. Εντάξει, καλή να πούμε ήταν. Κάτι ανάλογο με τη Μέμα Σταθοπούλου να πούμε, τότε που είχε παίξει ο Βουτσά στον Ονάση. Ναι. Και έκανε την Γοργόνα, ναι, ναι, έτσι, ξανθή καλή να πούμε. Βασικά θέλω να πω κάτι για τον μπάσκετ. Δεν για τετράδα να πούμε. Να μας κλείσουν και δική μας μια ομάδα, παλεμάχων, μια ομάδα παλεμάχων, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει πάσα δηλαδή. Ναι. Εγώ πριν αρχίσει, δεν πρόσεξε να δεις, πριν αρχίσει το πρωτάλλη να σου είχα πει ότι η ομάδα μπάσκετ φέτος δεν γλιτώνει με τίποτα. Είναι φαβορή. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν γλιτώνει, αλλά είναι δύσκολα. Ένας με αυτή πέφτει, την εικόνα. Για άλλη και κάνει για τετράδε να πει κανένα. Δεν μα τρελάνε τελείω. Πρέπει να πέσει να αποσυρθεί ο Νικός Νίκο για να πει. Να σε πω και κάτι. Και να σε πω και κάτι. Λένε τώρα α πούμε θα φύγει ο Καμπερίδης και θα έρθει ο Λυκογιάννης. Εντάξει, καλό ο Λυκογιάννης, αλλά άμα δεν έχει υλικό ρε φίλε, τι να κάνει να πούμε. Δεν είπε κανένα ότι θα έρθει ο Λυκογιάννης. Είναι ένα ελεύθερο όνομα στην αγορά. Έτσι ακούγεται στην πιάτσα, αλλά ναι. Το θέμα είναι τι θα κάνει και ο Λυκογιάννης, ας πούμε. Δηλαδή, εδώ τώρα θέλει παίχτες, θα πούμε. Δηλαδή, κάποτε και ο Ιωαννίδης που λέγανε Ιωαννίδης,
ή για τα δύο καλύτερα γκάρ της Ευρώπης. Τέσσερις δεν θέλεις, πρέπει να φύγουν ένας-δύο. Δηλαδή για μένα πρέπει να φύγει και ο Δραγκίσεβιτς και να πάρεις ένα πιο αθλητικό παίχτη κάτω από το καλάθι. Ένα πιο αθλητικό ψηλό, γιατί δεν έχεις. Αυτό φαίνεται ότι το λέγαμε και από πριν. Η ομάδα είναι τραγική του μπάσκετ, να πω. Ή πώς είναι η ομάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, ας πούμε, που είναι τραγική και ψάχνουν το μαύρο κουτί του Παναθηναϊκού. Κάνε του σήμερα και βάζελη, να πούμε. Ωραία πράγματα. Και λέγανε λευτεριά στην ΠΑΕ. Κάτι, τι βγήκες για τον Άρη και να μιλήσεις. Πλάκα μας κάνεις. Πες για τον ΠΑΟΚ τίποτα. Γιατί? Πες κάτι για τον ΠΑΟΚ. Κοίτα να δεις. Άντε μπράβο. Τώρα θα σου πω κάτι λίγο. Η Κρήτη δεν είναι το ωραίότερο μέρος της Ελλάδας. Η Κρήτη, ρε παιδί. Αμφιβάλλω, δεν έχω πάει βέβαια. Είναι ωραίο μέρος. Αλλά ναι, οκ. Κάποτε δήμο στην Κρήτη υπήρχε η Σπιναλόγκα. Τώρα ας πούμε τώρα, κοίτα, θέλει πολύ μεγάλα κότσια, γιατί η Γρανάδα είναι από τις ωραιότερες πόλεις της Ισπανίας. Αυτή είναι η Σπιναλόγκα της Ισπανίας. Δηλαδή κάθε μέρα έχει 1500 κρούσματα. Και η Θεσσαλονίκη Σπιναλόγκα της Ελλάδας. Ρε φίλε, πρόσεξε να δεις τώρα. Δηλαδή για να πας εκεί θέλεις σκάφαντρο, να πούμε. Πώς θα πάνε να παίξουν εκεί πέρα. Δηλαδή οι δημοσιογράφοι είναι ήρωες, να πούμε. Ναι, ρε φίλε. Εκεί πέρα ψέχουν τώρα στην απομόνωση. Δεν πάει κανείς στην Γρανάδα που είναι η πόλη της Ισπανίας. Ψέχουν σαν τους λεπρούς της Ισπανίας. Πώς θα πάνε να παίξουν εκεί πέρα. Στέργιο θα βγάλουμε. Στέργιο, πόσες ευαλίτες έκανες. Θα πάει στην Γρανάδα, φίλε. Ο Στέργιος θα πάει. Στέργιος Αναστασιάδης. Και ελπίζουμε όπως πάει έτσι να γυρίσει. Θα τον πάρω μετά, το βγάλω. Όχι, θα πάρω το Σταύρο, να το γιατί δεν πάει. Εντάξει, παιδί έχει. Πάντως τώρα σε ένα κομμάτι μόνο θα δικαιωθεί ο Κλεωμένης. Ακούστηκε στην Πιάστα σήμερα ότι θα σπάσει το φράγμα των χιλίων κρουσμάτων. Θα είναι τραψίφιο το νούμερο. Είναι άρχισα να το μεταφέρουμε. Από νωρίς συζητιέται αυτό όντως και θα το έχουμε λίγο τον αριθμό σε λίγη ώρα. Γιώργο, να είσαι καλά και να πάμε και στους επόμενους. Κάπου να είσαι καλά. Είστε μέσα ο Κλεωμένης. Ναι, έγινε. Φιλιά, να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο Τάσος είμαι. Γεια σου, Τάσο. Λοιπόν, το είχα πει και πριν, αλλά νομίζω ότι και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ θα ζήσουμε από τις πιο περίεργες χρονιές. Τώρα, ναι, εγώ ήθελα να διαβάσω, να κάτσω να δω και να δω αυτή την ομάδα τώρα, δηλαδή, μαυρίζει η καρδιά σου, μαυρίζει πραγματικά. Εγώ, ιδίως, εμείς που ζήσαμε τη μεγάλη ομάδα, ιδίως τώρα, δεν είναι καν ούτε για ένα λεπτό. Ούτε για ένα λεπτό. Εσείς που ζήσατε τη μεγάλη ομάδα είναι δύσκολο, αλλά θα πρέπει λίγο να συμβιβαστείτε όχι με αυτό το οποίο βλέπεις, αλλά και με τα δεδομένα της εποχής. Έτσι. Τι να κάνουμε. Για αυτή τη φανέλα είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Σωστό αυτό που λες, αλλά μου είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω την ομάδα. Να σου πω κάτι. Εγώ το έβλεπα, εκνευριζόμουν, το γυρνούσα. Το έβαζα, εκνευριζόμουν πάλι, το γυρνούσα. Το έκανα 7-8 φορές αυτό. Δεν γίνεται. Δηλαδή μπορώ να κάνω το εξής, να πάω να πάρω ένα διαρκείας, να πληρώσω ένα διαρκείας να το πάρω και να μην πάω ποτέ στο γήπεδο. Κάντο. Άμα το κάνεις, αν για μένα θα είσαι πρώτος μάγκας, θα είσαι, να ξέρεις, αν το κάνεις αυτό το πράγμα. Το έχω κάνει στο ποδόσφαιρο, το έχω κάνει στις χρονιές της Β και της Γ κατηγορία. Σε έχω πάρει διαρκείας στο ποδόσφαιρο και στο ποδόσφαιρο πήγα σε έναν αγώνα. Τελευταίο αγώνα με τον Πασαραϊκό εδώ μέσα. Και μπράβο. Πραγματικά να πηγαίνω. Το έχω κάνει 2 χρονιές, έτσι. Τώρα δηλαδή έτσι σκέφτομαι και μήπως και αλλάξει κάτι. Να το κάνουμε όλοι οι Αριανοί, μπας και σώσουμε αυτό το... Αν το κάνατε όλοι, η ομάδα θα ήταν έτσι. Γιατί θα είχε χρήματα να κινηθεί γενικότερα. Σωστό και αυτό. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο... Χωρίς η ευθύνη να είναι δική σου ή των άλλων Αριανών, έτσι. Μην κάνω, μην παρεξηγηθώ. Απλά το λέω σαν σκέψη και λογική. Αριανέ. Στο ποδόσφαιρο το έχω κάνει, σου είπα. Στο ποδόσφαιρο δεν σκέφτομαι να το κάνω. Άμα είναι να αλλάξει κάτι να το κάνουμε όλοι μαζί, μπορείς και να δούμε και λίγο για κάτι από αυτό. Τέλος πάντων. Τώρα για το ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή, μία παίζεις, μία δεν παίζεις, μία εκείνο. Δεν θα βγάλουμε συμπέρασμα τι μπορεί να καταφέρει μια ομάδα. Ας πούμε για τον Άρη τώρα. Εγώ δεν θα μπορέσω να βγάλω συμπέρασμα όταν μία παίζει και μία δεν παίζει. Δεν μπορεί να βγάλει ο προπονητής. Δηλαδή, αναβληθεί τώρα. Δηλαδή, τι να κάνεις, δηλαδή. Δεν ξέρω, πραγματικά θα είναι πολύ παράξενα από τα πράγματα. Δύσκολα είπα. Πολύ παράξενα. Θα είναι μια περίεργη χρονιά, παιδιά. Τι να κάνω. Μέχρι να βγει το εμβόλιο. Ναι, χλωμό το κόμμα. Λένε μέχρι το τέλος του 20 ότι θα έχει βγει. Λένε. Εγώ άκουσα, ναι, κάτι για Δεκέμβριο το άκουσα εγώ. Τα άκουσα, ναι, και εγώ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο. Το έλεγε Βαγγελάτος, θες, το λένε. Έτσι, άλλοι δεν αλλιώς. Μακάρι. Να σε καλά, Τάσο, να σε καλά. Να σε καλά, στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έλα, ρε Νεκτάριε. Πού είσαι, ρε Νεκτάριε. Πού είσαι. Ωραία, παιδιά, ότι αυτή η ώρα εντάξει, αλλά καταφέραμε
Στην αρχή εσείς οι δύο και εγώ και ακόμα δύο και μετά συνεχώς ανέβαινα. Έχουμε γίνει viral νεκτάρια να πούμε. Έχεις δίκιο. Τώρα να γίνεται χαμός. Σαν τον κορονοϊό είμαστε νεκτάρια, εξαπλωθήκαμε. Αλλά να σου πω λίγο κάτι, τώρα που έχουμε εξαπλωθεί ξανά, εντάξει, σε θέλουμε καθημερινή ενημέρωση, είσαι φίλο υπεύθυνος αυτού του ζητήματος. Για ποιο, για τον κορονοϊό? Ναι ρε φίλε, βλέπεις, δεν βγαίνεις τόσο καιρό και βλέπεις τι έχει γίνει. Παιδιά, θα σας πω τα πράγματα είναι απλά. Μέσα σε 1,5 λεπτό με αυτό το θέμα θα έχουμε τελειώσει. Λοιπόν, έχουμε τη Μεγάλη Τρίτη. Όχι τη Μεγάλη Τρίτη που θα έχουμε εμείς το Πάσχα το 2021. Έχουμε τη Μεγάλη Τρίτη. Ποια λέγεται Μεγάλη Τρίτη, η Μεγάλη Μεγάλη Τρίτη για την ακρίβεια κάθε 4 χρόνια. Ποια? Οι Αμερικάνικες εκλογές. Σωστό. Λοιπόν, 29 του μηνός. Πόσο έχουμε σήμερα, 27. Σήμερα έχουμε 27, ναι. Η Μέρκελ συγκαλεί τη τηλεδιάσκεψη. Ξαφνικά τα κρούσματα να πάνε και 10.000 στην Ελλάδα. Ωραία. Εντάξει. Παιδιά, COVID υπάρχει κάθε χρονιά από το 1960. Δηλαδή, το έχω πει σε αυτή την εκπομπή πάνω από 20 φορές. Δηλαδή, γίνομαι σήμερα γραφικός, πιστεύω. Σας το έχω πει, πιστεύω. Επίσης, τις ανακοινώσεις του ΠΟΗ τις διαβάζετε τώρα, παιδιά? Όχι. Οι ανακοινώσεις του ΠΟΗ δεν λένε πια για μάσκα. Το ξέρετε αυτό? Όχι. Το ότι οι ανακοινώσεις του ΠΟΗ, ότι ο ΠΟΗ έβγαλε στην επίσημη σελίδα του την έκθεση του Ιωαννίδη, γιατί στηρίχθηκε σε 82 μελέτες που λέει όλα τα πράγματα όπως τα υποστήριζε από τότε. Το γνωρίζετε αυτό? Νεκτάρι, να σε διακόψω λίγο ένα λεπτά, γιατί μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος καλός, ο Αντώνης, που ασχολείται κιόλας ως αθλητικός τύπος που είναι γενικότερα. Κρούσμα στο Καφτατζόγλιο σε αθλητή. Κλείνει όλο το γήπεδο, λέει, μέχρι το Σάββατο. Είναι η είδηση, λέει, της τελευταίας στιγμής. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ δεν είπα κάτι άλλο. Λοιπόν, μετά. Δηλαδή πέρυσι που έγινε ο μεγάλος χαμός στο Ιωάννης στρατιωτικό, που οι Κινέζοι δεν μας είπαν τίποτα. Δηλαδή είναι δυνατόν οι Κινέζοι από εκεί που προήλθε ο κορονοϊός να έχουν μόνο 121 κρούσματα σε ολόκληρη χώρα, ένα 300. Το πρόλαβαν. Μετά. Ορίστε. Το φτιάξανε μετά το θέμα τους μάλλον. Ναι, το φτιάξανε, εντάξει. Παιδιά, εντάξει. Ό,τι και να γίνει, είναι λίγο πιο τέτοιο, πιο δυνατό από την γρήπη, από την απλή γρήπη. Επίσης. Σκοτώνει ρε συνεκτάρια, σκοτώνει ρε νεκτάρια. Πώς είναι λίγο πιο δυνατό από την γρήπη μόνο? Είναι πολύ σοβαρό. Παιδιά, εντάξει, και εγώ άμα ελέγχω 18 κανάλια και του δώσω από 100 εκατομμύρια σύνολο. Νεκτάρια, σκοτώνει ρε φίλε. Σκοτώνει, βλέπεις τι γίνεται. Έχει αλλάξει η καθημερινότητα όλου του πλανήτη Γη. Δεν μπορεί να έχει αλλάξει για ένα πράγμα το οποίο όταν παίρνουν τα μέτρα. Όταν παίρνουν τα μέτρα στην αρχή λέγανε, α, λέει ο ΠΟΗ αυτό. Τώρα γιατί δεν λένε τις ανακοινώσεις του ΠΟΗ? Ο ΠΟΗ, ξέρετε ότι έβαλε αντιπρόεδρο τον πνευματικό πατέρα του Σουηδού. Ναι, το έχω διαβάσει και εγώ αυτό. Γιατί διαχειρίστηκε καλύτερα τη χρήση. Θετική στον κορονοϊό και υπουργός παιδείας Νίκη Αραμαίος. Άλλη είδηση τελευταία στιγμής. Και πολύ πιθανόν και ο πρωθυπουργός. Γιατί ήταν στη Σαμοθράκη μαζί με τον βουλευτή που προσβλήθηκε από κορονοϊό. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για τον κορονοϊό, παιδιά, τελείωσα. Μέχρι τη μεγάλη Τρίτη, δηλαδή την άλλη Τρίτη, υπάρχει εντολή από Μέρκελ να ανεβαίνουν τα κρούσματα. Και να σας δώσω μια πληροφορία. Σε συνέδριο του 2019 για την ιατρική του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Γερμανία, υπήρχαν κάποια άτομα τα οποία σήμερα πρωτοστατούν παγκοσμίως για τη διάδοση του ΠΟΗ. Το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών όλοι το ξέρουν σε περίπτωση που δεν γίνει νοθεία. Από εκεί και πέρα, μπάσκετ ο ΠΑΟΚ δεν έχει αγωνιστική. Σωστά. Σωστά. 12 κρούσματα το Λαύριο. Ναι, ήταν 11. Ξαναέγινε και βγήκαν 12 τώρα. Έχει 12 τώρα, ναι. Να κατεβείτε να παίξετε. Τι θέλω να πω, για τον Άρη έχουμε καμία ενημέρωση για προσωρινά παραμένει ο Καμπερίδης? Δεν ξέρω, ρωτώ. Όχι, υπάρχουν σκέψεις γενικότερα, αλλά ναι. Ο Καμπερίδης μένει κανονικά αυτή τη στιγμή. Ναι. Επίσης βγήκε ότι με τον Ηρακλή πάλι θα παίξει ο ΠΑΟΚ 7 Νοεμβρίου, άμα είναι όλα ανοιχτά. Πιστεύω ότι τότε θα είναι ανοιχτά και ίσως υπάρχουν και καλύτερα νέα. Και ξαφνικά δούμε τα κρούσματα πανελλαδικώς να είναι κάτω από 100 στις 7 Νοεμβρίου. Και ένα τελευταίο για το ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν ξέρω, ας το ψάξει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, πότε ο Άρης αναδείχθηκε πρωταθλητής στην Ελλάδα στο ποδόσφαιρο Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά πανελλαδικός που συμβαίνει αυτό. Τότε 78-79 εκεί πέρα δεν το είχε κάνει? Νομίζω πως όχι. Όχι. Εγώ λέω Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, προσέξτε.
Άντρα, Αργιανή, πού είστε, έβαλα, τα ξέρετε αυτά. Το θέμα να σου πω. Εμένα αυτό με τους μήνες, να ξέρεις ότι με εκνευρίζει. Το θέμα είναι ποιος είναι πρωταθλητής στο τέλος. Τώρα πρωταθλητής το Οκτώβρη και πρωταθλητής του χειμώνα. Και να είχαμε να λέμε. Αυτή είναι η χρονιά που έκανε ο ΠΑΟΚ τον Νταμπλ. Πρωταθλητής Αυγούστου ήταν ο Άρης και πρωταθλητής Σεπτεμβρίου ήταν ο ΠΑΟΚ. Και όταν αναμετρήθηκαν στο Άρης ΠΑΟΚ 1-2, αναμετρώνταν ο πρωταθλητής Αυγούστου με τον πρωταθλητή Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Λοιπόν. Καλή σας συνέχεια, παιδιά. Γεια σου, Νεκτάρια. Και... εντάξει, και στην παλιά ώρα λίγο, ρε παιδιά. Εντάξει, γιατί μέχρι τις 7 είναι. Εντάξει. Έγινε, Νεκτάρια. Να σε καλά. Να σε καλά, καλή συνέχεια. 2-3-10-37 και 3 οκτάρια, ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Για κανένα 7 λεπτό ακόμα, μέχρι να πάμε στο διάλειμμα των 6. Δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα τα κρούσματα από ό,τι βλέπω. Τα σημερινά δεν έχει χτυπήσει το Viber. Όπου μας στέλνει ενημέρωση καθημερινά. Α, ο Νίκος έχει και τέτοιο, έχει κατευθείαν ενημέρωση. Η ηλική μου, τα στέλνει με Μητσοτάκη κατευθείαν. Μπράβο, ρε φίλε. Η Νίκη αμέσως έκανε tweet που λέει: ο σύζυγός με φάνησε συμπτώματα COVID-19 και ελεθήκαμε και οι δύο. Το αποτέλεσμα και το 2 βγήκε θετικά. Δεν έχω φανήσει καθόλου συμπτώματα και θα παραμείνω από μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών. Hashtag μένουμε ασφαλείς. Hashtag, ναι, βέβαια. Ναι, και έχει φωτογραφία στο Twitter Νίκη αμέσως με μάσκα. Αχ, καλέ. Καλύτερα με τη μάσκα, Νίκη αμέσως. Θετικό στον κορονοϊό και ο Γιάννη Φαντίνο. Τι έγινε, ρε παιδιά. Τι έγινε. Στην ίδια κλειό από παντού. Παντού χτυπήματα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εφές, κρούσμα κορονοϊού πριν από το μάσο με τον Ολυμπιακό. Πού, Εφές Ανατολού. Ναι. Τέλεια. Ποιος όμως λέει. Ξέρω. Δεν λέει, όχι. Λέει απλά ότι υπάρχει κρούσμα. Λέει, βρέθηκε θετικό δείγμα μετά το παιχνίδι με την Μπεσίκτας. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Στο μπάσκετ θα γίνει πανηγύρι όλη τη χρονιά. Καλησπέρα. Γεια σας. Σάβα μου. Κύριε Παπαδόπουλε, μας κρυφτού όλο και γεμίσατε μέσα καραντίνα. Είστε ακόμη, τι θα γίνει μέσα. Όχι, είμαστε εδώ κανονικά. Α, κανονικά λέω, μήπως είσαι πάλι χειμένος στο... Πήγαμε, στο βγήκαμε αρνητικοί και ήρθαμε κανονικά. Α, εντάξει. Εντάξει. Κάναμε τη διαδρομή. Είσαι πάλι στο μπαλκόνι και κάθεσαι και χαζεύεις τώρα. Αγναντεύω το θερμαϊκό κόλπο. Ναι, μπράβο. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Σάβα, ο κόσμος είναι πιο επιφυλακτικός τελευταίες μέρες με την χρήση των λεωφορείων, θα λέγαμε. Εντάξει, έχει πέσει καθόλου είναι, κίνηση. Δεν κυκλοφοράει τώρα, εντάξει, είναι και γιορτές, τώρα δεν μπορούμε να πούμε και τέτοια πράγματα, αλλά όσοι μας ακούνε και αυτά εδώ πέρα, μεγάλη προσοχή, γιατί τα πρόστιμα πέφτουν βροχή. Πέφτουνε Σάβα, ναι. Πετσοκόβουνε. Ναι, ναι, έχει... εντάξει, είναι μερικοί που δεν φοράνε, δεν... Έχει αστυνομία παντού, μπορεί να πάρει το λεωφορείο από πίσω και να σε σταματήσει ανά πάσα στιγμή. Άντε. Ναι, βέβαια. Να σε σταματήσει ανά πάσα στιγμή. Ρε Σάβα, τώρα αλήθεια, ακόμα και τώρα, ρε φίλε, ακόμα και τώρα υπάρχει κόσμος ο οποίος μπαίνει στα λεωφορεία με όσα έχουν γίνει και δεν φοράει μάσκα, αλήθεια. Υπάρχουν, εντάξει, τώρα υπάρχουν. Υπάρχει το 1%, το 0,5, πώς να σου πω να καταλάβεις. Ναι, μάλιστα. Και... είναι αυτή, σε παίρνει από πίσω η αστυνομία, σε σταματάει. Μπορεί να μην πιάσει κανέναν. Μπορεί να πιάσει και δύο, τρεις μέσα. Ναι. Και κατάλαβες, προπατώ εκεί στο ΙΚΕΑ, έχει συνέχεια αστυνομία. Μπορώ να σου πω, έχει γίνει αστυνομικό τμήμα εκεί πέρα. Μάλιστα. Τέλεια. Ναι, δηλαδή θέλει προσοχή τώρα. Να πληρώνεις τώρα τα λεφτά είναι, ξέρω εγώ. Όπα. Τι είναι. Κοίτα να σου πω κάτι, ο Έλληνας μόνο έτσι καταλαβαίνει άμα πρέπει να πληρώσει. Που για μένα το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Τα 150 είναι λίγα, βάλε 300. Τον Νίκο, ρε. Εντάξει τώρα, προχθές άκουγα κάπου στη Γαλλία, λέει, που είναι 130 ευρώ, τα έχουν 135 ευρώ το πρόστιμο, κάτι τέτοιο. Σαν λέγεται. Και εμάς περίπου δηλαδή. Ναι, στην τηλεόραση αυτά εδώ πέρα. Αλλά θέλει μεγάλη προσοχή. Μπορώ να σου πω, εντάξει, το 99% έχει. Πάμε κανονικά, ας πούμε, με μάσκες και τέτοια πράγματα. Αλλά είναι και το 1% που ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο να το μαζέψεις. Και είναι αμαρτία, δηλαδή τώρα 150 ευρώ και αυτά είναι δύσκολα τα πράγματα. Ατομική ευθύνη, θέλει... παιδιά. Ναι, σίγουρα. Και τώρα, εντάξει, ο Νίκος, ξέρεις τώρα εκεί στην Αμπελοκή που πρέπει να κατεβαίνεις το βράδυ και 8 η ώρα, 8.30 ώρα να μην βλέπεις κόσμο, ας πούμε. Κοίτα, το χειμώνα, εντάξει, βέβαια που οι χειμώνες πλέον στην Περαία είναι διαφορετική σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, διότι υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα και πιο πολλά μαγαζιά, οκ. Αλλά και πάλι είναι λίγο περίεργη η εικόνα.
Είναι η αλήθεια. Είναι, ναι. Είναι. Κοίταξε τώρα 12 η ώρα, 12 η ώρα σχεδόν όλα τα μαγαζιά κλείνουν. Ας πούμε ακόμα και τα ίντερνετ καφέ, ξέρεις, αυτά με υπολογιστές και αυτά που ήταν 24 ώρες βάσεως ανοιχτά και αυτά κλείνουν τώρα. Έτσι πρέπει. Δουλεύουν κάτι φίλοι εκεί πέρα, 12 η ώρα σταματάνε. Γιατί σου λέει ο άλλος ποιος θα έρθει τώρα άμα έχει απαγόρευση κυκλοφορίας που έχει τις 12-12.30 και μετά. Έλος πάντων. Μάλιστα. Να, αυτά. Έγινε Σάββα μου. Καλά να περάσετε αύριο. Καλή παρέλαση. Γεια σου Σάββα, να είσαι καλά. Καλή παρέλαση σίγουρα. Ναι, έγινε. Παρέλαση παλιά. Παρέλαση παλιά. Έχει μεγάλη φασαρία εδώ με την παρέλαση. Τι πειράζει. Πού είναι το κλωμένης. Κλωμένης δεν βγαίνει τώρα. Τώρα κλωμένη τι έγινε που έχασε η ομάδα. Όπα. Θετικό στον κορονοϊό παίξει του Παναθηναϊκού. Στο ποδόσφαιρο στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Α, μια χαρά. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει ότι ένα μέλος της ομάδας διαγνώστηκε θετικό στον COVID-19. Κατάσταση του θα παρακολουθήσει σημαντικά από τους ειδικούς και από το ιατρικό μας επιτελείο. Και ακολουθούνται όλα τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τα οικονομικά προβλεπόμενα. Στο μπάσκετ. Εντάξει, γιατί τώρα ήταν και η πρώτη αγωνιστική, λίγο πήγαμε λίγο στα γήπεδα και δεν ακριβώς παίζει. Δεν σώζεσαι με τίποτα. Δηλαδή είναι. Από όσο ξέρω και στο ΠΑΟ κάνουν προληπτικά τεστ σήμερα και περιμένουν αποτελέσματα και στο μπάσκετ. Έτσι, αλλά τι σου λέω, δεν είναι η κατάσταση, είναι τέτοια. Είναι λίγο ό,τι να είναι. Δηλαδή τώρα στο Λαύριο, επειδή ψηλό έμαθα τι γίνεται, είναι τώρα να παθαίνει σοκ. Εντάξει, γιατί εμείς έχουμε στο μυαλό μας ότι οι ομάδες πάνε, κάνουν προπόνηση, προσέχουν οι παίκτες και φεύγουν. Ναι, οι ομάδες πάνε σε ένα κλειστό γήπεδο, στο οποίο κλειστό γήπεδο, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπαίνουν μόνο αυτές. Ωραία. Ούτε στα αποβιτήρια μπαίνουν μόνο αυτές. Επίσης στην Α2 δεν έχει τεστ, το ξέρεις. Όντως. Τέλεια. Δεν είναι υποχρεωτικό. Πάμε στο τελευταίο πριν το διάλειμμα, ναι. Ορίστε, κύριε. Αυτοδίτης. Μάλιστα, κύριε. Τι κάνεις, Βογδόπουλε. Ψηλέ μου, ένα λεπτάκι δώσ' μου μόνο και λιγότερο. 1259 νέα κρούσματα. Σε καλή μεριά. 102 οι διασωληνωμένοι. Ρεκόρ, 1259 νέα κρούσματα. Ψηλέ ο λόγος σένα. Δεν σε βάλω τη μάσκα πάλι. Ο Νίκος λέει δεν μπορώ, λέει την μάσκα, δεν μπορώ να πάρω. Για πες, ψηλέ μου. Έχω ψηλέχεστη, εντάξει. Γιατί. Πέρυσι το Μάρτιο, δεν ξέρω, ήμουν λίγο πιο ανέμελος. Δεν ξέρω, για αρέσει, δεν είναι αυτό το πράγμα. Εκτός αν όντως γίνονται τώρα τεστ και δεν γίνονται στο δωμάτιο. Δηλαδή, εμάς πλήρως. Καλά, κοίταξε, ότι το Μάρτιο δεν γίνονταν. Αυτό είναι αλήθεια σε σχέση με όσα γίνονται τώρα. Ναι, ότι μπορεί να υπήρχαν και τότε 800-750 σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό μπορεί να το αναλύσει μαθηματικό, φίλε. Μόνο μαθηματική. Με τη στατιστική. Η στατιστική είναι ένα κομμάτι των μαθηματικών. Η οποία είναι αλάθαστη. Είναι βασικά τα μαθηματικά ξέρεις, είναι από τη μεγαλύτερη μαζί με τη φυσική επιστήμη που υπάρχει. Ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Άσα να πάνε μπάνε. Τώρα λοιπόν για Γρανάδα που είπαμε, πραγματικά όπως το είπε και ο φίλος ο Γιώργος, Σφιναλόγκα, από Παναγιά μου, δηλαδή δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι πλέον φέτος με κανένα ομαδικό άθλημα, γιατί πλέον είναι θέμα ρυθμού. Ο ρυθμός είναι το άλφα και το ωμέγα, ρε παιδιά, σε όλα τα σπορ. Συμφωνώ. Δεν γίνεται δηλαδή να παίζεις δύο μετά να κάθεις συνομιστικές. Παλιά κάναμε την προσευχή μας για κάνα καλό παθέχτη, ξέρω εγώ, που είχε τραυματιστεί, είχε καμιά τρελάση και λέγαμε να γλιτώσει κανένα δεκαήμερο όταν υπήρχε καμιά εθνική ομάδα, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα δεν θα βρεις ρυθμό και δεν υπάρχει. Τι να πεις τώρα, να τερματίσω δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, να βγάλω συμπεράσματα, είναι, είναι αυτό που το έχουμε πει κατά καιρούς, ότι αυτό που λέμε περίεργη χρονιά και όλα αυτά, δηλαδή εμείς το ζούμε στη δική μας καθημερινότητα, στην οποία έτσι κι αλλιώς η δική μας έχει αλλάξει. Το ίδιο ισχύει για τις ομάδες. Μπορεί να κάνουν τεστ διαρκώς και το ένα και το άλλο, αλλά όπως εσύ, ωραία, ή εγώ ή οποιοδήποτε τριγυρνάει, προσέχει, αγχώνεται. Ξέρω εγώ, μπορεί να κολλήσει, μπορεί δηλαδή να κολλήσει και όλα αυτά. Το ίδιο για τις ομάδες, ακριβώς. Έτσι που προσαρμοζόταν στον δρόμο, δηλαδή μπορεί να σκορφωθεί μέσα στο στόμα, την ώρα που είχε ανοιχτό το στόμα. Τώρα είναι αστεία ερώτηση. Ξέρω εγώ τι να σου πω, μάλλον, ξέρω εγώ, μάλλον, ναι. Ναι, λες ο Ανδιακομωδής, όπου υπάρχει η Παπαδόπουλη Κυπρέα, ας πούμε, τα κάνει κουρουβάχατα. Γενικά είναι κακές γυναίκες. Στο είπα και την άλλη φορά. Εγώ το συνειδητοποίησα από το 96. Από το 96 ρε ψηλέ, το είπα, ήμουν σερβιτόρος. 24 χρόνια έχουν περάσει. 24!
Κοίταξε, μια φάρα δεν εξαλείφεται έτσι εύκολα. Ναι, επέτρεψε μου όμως να την ξέρω καλύτερα. Επίτρεψε μου. Σίγουρα. Τώρα πέντε γυναίκες φοιτήτριες μόνες τους, μπορεί να γουστάρει κάποιον σε ένα μαγαζί. Ναι, αλλά ενώ εδώ πέρα οι δικές μας είναι λουλούδια. Όχι, εντάξει, είναι πιο λάθος. Πιστεύεις ότι οι Κύπριες είναι φαρμακό. Ναι. Εντάξει, γενικά είναι αποκλειστικές σε μένα. Θα σας κόψω και τους δύο, ξέρετε δηλαδή. Γενικά... ενώ είμαι τρελά ερωτευμένος, δηλαδή είναι το α και το ωμέγα, ή αναβίση. Αυτό θα σου λέω, αλλά... δηλαδή Ανούλα δεν ασχολείσαι. Ασχολείσαι. Ναι. Είναι πολύ καλή. Ρε εσύ με την Ανούλα τι λες τώρα, ναι. Σου μιλάω, μπορώ να σου πει ο Γιώργος τι κάψα έχω για την Ανούλα. Ναι, ωραία. Όπως γίνεται τίποτα. Αλλά τέλος πάντων. Να δούμε συνέχεια 8 λέξεις σε αυτοκτονήσιο παπά, σε γλυκά θα πέσει, θα το ρίξει το αμάξι. Γιατί φεύγει από το σύριαλ ο άντρας του Καλλιέργη. Και στο άλλο στις μέλισσες είναι δυνατόν κάθισε 6 χρόνια σε εκείνη την καλή βαρεφίλε κάτσε, δηλαδή δεν έγινε καμιά ισονόπτωση, έχει ένα παράθυρο έτσι ούτε τζάμ ούτε τίποτα, ούτε κιλά έχασε ούτε τίποτα, δηλαδή, κάθισε μόνο μουσική και... Είναι κάποιες σκηνοθετικές λεπτομέρειες, δηλαδή προσέξτε ρε παιδιά κάθι, δηλαδή δεν θέλει και πολύ. Δείχνει, ας πούμε, ρολόι. Δείχνει να παίζει και δείχνει μια ώρα δηλαδή, που αποκλείται να είναι εκείνη η σκηνή, ας πούμε, γυρισμένη. Δείχνει την ώρα. Yeah. Ακόμα και τα ρολόγια φτιάξατε. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου, παρατηρώστε. Δηλαδή. Και όσο για την Βέρα Κρούσκα, όντως ήταν κορυφή. Πολύ ωραία. Και γενικά η Αλίκη, ό,τι ξανθό κυκλοφορούσε, το κυνηγούσε λυσαλέα. Και αυτή την έφαγε Αλίκη. Εγώ τη Βέρα Κρούσκα τη θεωρώ και πιο ωραία από τη Λάσκαρη. Στα δικά μου μάτια. Η Αλίκη ήταν μια κοντή, χαμηλό τέτοια και με κοιτάει, είδε ένα τόνο από Παναγιά μου. Δεν είναι, φιλικότητα δεν μου βγάζει. Ναι. Τώρα, αυτά μάγκες. Έγινε ψηλέ μου, να σε καλά. Πάμε Νίκο. Ορίστε. Μην φάμε κανένα ντότι να πούμε, δεν ξέρω. Ή ντότι θα φάμε ή θα πάμε πολύ καλά. Δηλαδή ένα-ένα. Δεν έχεις μέσα φύση. Ένα δύο θα γίνει. Δεν βλέπεις κάτι μέσο. Ένα-ένα-ένα δηλαδή, ξέρω εγώ. 0-0. Εσύ, φαντάσου, δεν έχω κουράγιο να αγγίξω το τέτοιο. Το λιχνάρι, Άντε, άστο, δεν πειράζει, εντάξει. Δεν είχαμε αντιφυγιά. Να σε καλά. Λοιπόν, το παιχνίδι πλέον έχει γίνει πιο γρήγορο, πιο απαιτητικό. Ναι, ρε, Νίκο, τα συναισθήματα να αλλάζονται, παιδιά, σε κάθε στιγμή. Η ένταση ανεβαίνει συνεχώς. Γι' αυτό το στοίχημα.gr κάνει το παιχνίδι σου καλύτερο με ολοκληρωμένο προϊόν με cash out, live streaming στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα και πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, παιδιά, στοίχημα.gr. Κατεβάζετε και την εφαρμογή σε tablet ή κινητό. Έχει και τσαμπιολί απόψε για να παίξετε κιόλα. Έχουμε και τσαμπιολί, θα πούμε και το πρόγραμμα του τσαμπιολί, βεβαίως. Εννοείται και φυσικά μόλις παίξετε τα στοιχηματάκια σας και αν δεν έχετε πάει ποτέ άλλη φορά γενικότερα. Είτε έχετε πάει, δεν έχετε πάει, προσέξτε λίγο, γιατί είναι έτοιμο να σκάσει. Και αν δεν σκάσει τώρα, ίσως σκάσει σε λίγο. Και αν δεν σκάσει σε λίγο, μπορεί να σκάσει σε μερικές ώρες. Δεν τραλαθήκαμε με αυτά τα οποία λέμε. Για τα jackpot του Ρίτζης Καζίνο Θεσσαλονίκη μιλάμε, παιδιά, που σκάνε ασταμάτητα και μοιράζουν χιλιάδες ευρώ μέτρητα. Μπορεί να λες σιγά μη σκάσει σε μένα, που το λέμε σε πολλές περιπτώσεις, να λέει πολλά πράγματα στη ζωή μας. Αλλά η τύχη είναι μυστήριο πράγμα και σου κλείνει το μάτι εκεί που δεν το περιμένεις. Επειδή σας αρέσει λοιπόν και σας αρέσει όλους σας να μιλάμε παραδείγματα, για να βλέπετε λίγο τι γίνεται, βασμένο σε πραγματικά γεγονότα, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ένας παίχτης στο Regency έπαιζε αμέριμνο στο slot machine Dragon Link, ο Κούς παίζει τέτοια. Λοιπόν, και του έσκασε jackpot 21.587 ευρώ. Αυτή είναι η φάση λοιπόν με τα jackpot, παιδιά. Κάποια στιγμή θα σκάσουν, αρκεί να είστε εκεί στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Μαζί λοιπόν, μας επίσης Νίκο Παπαδόπουλε, ναι, ναι. Φύγουμε, είναι και Technoline Solutions, φιλέ. Βεβαίως. Ιδανική επιλογή για αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τηλεφωνικών συνδέσεων, ίντερνετ και δεδομένων. Στη Technoline Solutions παίζουμε μπάλα με άλλο αέρα, παρακαλώ. Μιλάμε για αξιόπιστη λύση τηλεπικοινωνιακές ανάγκες, αναβάθμιση των δικτυακών συνυποδομών, room τηλεφωνικών κέντρων παλαιάς και νέας τεχνολογίας VoIP. Υπολογιστών και ίντερνετ, η πιο σταθερή ομάδα Technoline Solutions, Νίκο Παπαδόπουλε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα που έχουμε μπει ήδη, αλλά okay. Με τηλεφωνικές γραμμές εννοείται και φυσικά θα έχουμε και σχόλιο και από τον
Χρύσανθο σε κάποια φάση μετά τις 6.30. Θα δούμε αν θα καταφέρουμε να έχουμε και τον, και τον Κώστα τον Βασιλόπουλο. Για να μιλήσουμε και για τον Πάκο. Το Στέργιο θα βγάλω σήμερα, να μου πει για το ταξίδι. Να μιλήσουμε για το Στέργιο ενδεχομένως και κατά πόσο το ζώνουν τα φίδια με την εξόρμηση την οποία θα κάνει στην υγιέστατη. Στην υγιέστατη. Και η Ισπανία, φίλε, πριν πάμε στο διάλειμμα, κάτσε κάπου το διάβαζα. Πούντο. Να το. Απεργούν οι γιατροί του δημοσίου στην Ισπανία. Πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Καλά να περάσουμε. Θα αναφέρει λίγο τα κρούσματα επακριβώς, σε παρακαλώ. Λοιπόν, περίμενα να τα πούμε σωστά. Καλά κάνεις και τα αναφέρεις πριν πάμε στο διάλειμμα. 1.259 νέα κρούσματα. Στις ΜΕΘ υπάρχουν 102 άτομα. Ακόμα 12 νεκροί. Δεν έχουν βγει ακόμα λεπτομέρειες για την. Νομίζω 291 στη Θεσσαλονίκη. Για τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Το έχεις μπροστά σου, οκ. Okay. Μετσιόδρα, είπαμε, η ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, βεβαίως. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Επανεμφανίστηκε στις ενημερώσεις. Πολύ ωραία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, το σκύλο με το γάτο. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 542-22 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά. Συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, βλέπουμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες το στήρι Τσιόδρα που τον ακούσαμε λίγο με τον Νίκο στο διάλειμμα. Ανεβάσαμε το βόλιο. Να κάνω εικόνα με φόρμα, το σκύλο στα πόδια. Κούρεμα, παιδιά, πάτε να κουρευτείτε. Σάββατο. Και εγώ να πάω τώρα, δεν γίνεται πράγματα. Θα πήγαινε επόμενη εβδομάδα. Τα πράγματα στενεύουν τα περιθώρια πάρα πολύ και στην Ελλάδα και στην Θεσσαλονίκη. Πολύ πιο δύσκολα βέβαια είναι τα πράγματα στο βορρά τη Ισπανία. Στην εξωτική Γρανάδα, Στέργιο Αναστασιάδη, καλησπέρα. Ναι, αλλά φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Στέργιο. Καλησπέρα. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, φίλε. Ο δημοσιογράφος στην επόλεμη ζώνη. Ακριβώς. Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Θα ακολουθήσει το ρεπορτάζ, φίλε. Έτσι. Έτσι είναι. Στέργιο. Καλησπέρα. Τι γίνεται, ρε φίλε. Στις φάμπρικες της ξενιτιάς. Καταρχήν, η επανεμφάνιση του Τσιόδρα. Ναι. Μου θύμισε τη μεταγραφή του Βιερίνια μετά τον αποκλεισμό με την Έστερσουτ που έγινε 31 Αυγούστου, η επιστροφή του Βιερίνια. Δηλαδή τα πράγματα ήταν δύσκολα και θα σε πάω κάτι παραπάνω και δεν του Βιερίνια. Εντάξει. Ναι. Τα βαριά όπλα πάλι στο προσκήνιο του Υπουργείου Υγείας. Πάντως, όσα κρούσματα έχει σήμερα η χώρα μας, 1.259. Εντάξει, μέσα αυτά δεν είμαι εγώ γιατί το πρώτο τεστ βγήκε αρνητικό που έκανα. Μπράβο, Στέργιο. Σήμερα. Βέβαια η κυρία που έκανε το τεστ ήταν λίγο ψηλό, όχι λίγο, αρκετά έτσι άγαρμπη, με την πατονέτα. Εντάξει, μας ταλαιπώρησε για λίγα δευτερόλεπτα, δεν πειράζει. Δεν είναι καλή η εμπειρία, ε. Κοίταξε, προφανώς αν κάνεις, παίρνεις δείγματα από τη μύτη, από το στόμα, που ξέρω εγώ, εκατοντάδες ανθρώπους κάθε μέρα, κάποια στιγμή δεν δίνεις και πολύ σημασία. Ναι, σωστά. Δηλαδή η δουλειά να γίνεται, αυτό κατάλαβα. Μύτη ή στόμα ήταν σε ένα στέλιο. Μύτη. Από το μάτι κοντά να γίνει. Πολύ κακό, πολύ κακό. Εντάξει, γιατί αν δεν κάνουν τη δουλειά τους τόσους μήνες τώρα. Οκ. Το σημαντικό ήταν ότι ήταν αρνητικό και θα ταξιδέψουμε. Ελπίζουμε να είναι έτσι και στην επιστροφή μας. 1.259 στη χώρα μας και χθες στη Γρανάδα, μάλλον προχθές, γιατί χθες δεν τα βρήκα. 1.360 τόσο μόνο στη Γρανάδα. Μάλιστα. Δηλαδή όσο έχει η χώρα, η δική μας έχει Γρανάδα. Τα μισά και παραπάνω από ό,τι έχει η Ανταλουσία ολόκληρη. Που δεν είναι Ανταλουσία, ξέρω εγώ, όπως λέμε, η Ήπειρος και η Στερεά Ελλάδα, είναι πιο μεγάλη, εντάξει. Και αυτά τα λέτε ρε συστήρες της Γρανάδα πριν κανένα μια εβδομάδα, δεκαριά μέρες, θέλανε και κόσμο. Λέγανε γιατί, αφού μπορούμε. Δεν θέλανε και κόσμο, άλλο και αυτό. Άλλο και αυτό, σωστά. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει το ταξίδι. Πολύ ξενοδοχείο προβλέπεται. Mm-hmm. Να είναι καλά οι συνδρομητικές πλατφόρμες ταινιών και σειρών. Ναι. Εντάξει. Γιατί μετά έχει και τρίμηρο στο Αγρίνιο, άλλο πάλι και αυτό. Δηλαδή είναι αυτό. Καριστικό είναι αυτό. Η μόνη παρηγοριά είναι η γνωστή ταβέρνα. Η μόνη παρηγοριά. Πού τώρα, βλέπεις ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Τις δύο τελευταίες φορές χωρίς ο Σταύρο Κόλκα ήταν κλειστή. Δηλαδή λύση το ξέρουν ότι ο Σταύρο τα έλειπε, ας πούμε, ήταν κλειστή. Κάτι μπορεί να γίνει τώρα. Πες delivery κάνετε. Τώρα με κορονοϊό δεν ξέρω. Με κορονοϊό δεν ξέρω. Δηλαδή έχουμε στείλει Νίκο. Έχουμε στείλει Νίκο Κόσμο και Κοσμάκη. Αλήθεια είναι αυτό. Και εγώ και ο Σταύρος που την ανακαλύψαμε, γιατί εμείς την ανακαλύψαμε. Δεν μπορούμε να πάμε για διαφορετικούς λόγους τα τελευταία δύο χρόνια, τρία. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Εντάξει, αντί να μας κόβουν και τσεκ εκεί οι άνθρωποι του τζακιού. Τέλος πάντων, ξαναλέω, είναι και σοκαριστικό λίγο το τρίμηνο στο Αγρίνιο. Θα περάσει και αυτό. Εντάξει, για να του σοβαρέψουμε, πάντως το σημαντικό είναι ο ΠΑΟΚ να μπορέσει την Πέμπτη το βράδυ να φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Εντάξει. Mm-hmm.
σε μια όντως πανέμορφη πόλη, ίσως είναι και από τις ομορφότερες στην Ισπανία. Αυτό εντάξει, θα έλεγα πριν που είπες ότι θα είμαστε, θα είμαστε πολύ ξενοδοχείο, θα σου έλεγα κρίμα, γιατί και εγώ από όσο ξέρω η Γρανάδα είναι πολύ, πάρα πολύ όμορφη πόλη για να την επισκεφτείς, να την γυρίσεις, τέλος πάντων, να δεις διάφορα πράγματα. Πολλοί αναρωτιούνται, Νίκο, γιατί έχει τόσο λίγο τουρισμό, αναλογικά βέβαια, σε σχέση με Βαρκελόνη και Μαδρίτη. Δηλαδή είναι πιο όμορφη σαν πόλη. Ναι. Εντάξει, ενδεχομένως να μην έχει να δεις τόσα πράγματα όσα έχει στη Βαρκελόνη ή στη Μαδρίτη, σε ποσότητα, αλλά είναι μια πόλη με πολλές επιρροές από Αραβία και Μαυριτανία γενικότερα τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, το Κάσο της Αλάμπρα είναι από τα διασημότερα κτίρια στον κόσμο. Το παλάτι που λένε πρέπει μία μέρα τουλάχιστον να αφιερώσεις εκεί. Δεν ξέρω, δεν έχω ψαχτεί καθόλου ποια είναι ανοιχτά, ποια είναι κλειστά. Δηλαδή, ας πάμε μία και να δούμε πώς έχει κατάσταση. Υπάρχει νομίζω lockdown από 11 το βράδυ μέχρι 6 το πρωί. Mm-hmm. Εντάξει, θα δούμε τώρα αν μπορέσουμε να κάνουμε μια βόλτα έτσι προσεκτικά. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε χαλαροί. Φαντάζομαι ούτε και οι παίκτες δεν ξέρω αν θα βγουν από το ξενοδοχείο. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Πώς γίνεται, φίλε, αυτό που συζητάμε και καθόμαστε και λέμε, δηλαδή. Δεν γίνεται εσύ ο παίκτης να μείνει συγκεντρωμένος. Δεν είναι πολύ. Πολύ περίεργη κατάσταση για όλους. Πολύ περίεργη. Για όλους μας και φυσικά μέσα είναι και οι παίκτες. Δηλαδή τα συζητούσαμε τότε το Μάρτιο, θυμάμαι, και τα βλέπουμε τώρα μπροστά μας τελικά. Ναι, και τι να κάνεις. Να τα κλειδώσεις όλα, δηλαδή σε μια κατάσταση δική του αθλητισμού που μπορεί να πάει στον κορονοϊό για ακόμα ένα χρόνο, ενάμιση, δεν ξέρω. Ναι. Εντάξει, για μένα είναι ανησυχητικό που δεν υπάρχει πολύ έτσι εισρωή ειδήσεων για το εμβόλιο, ότι γίνεται, φτάνουμε, βρίσκουμε. Εντάξει, τώρα αυτό που δήλωσε ο Μαδούρο τη Βενεζουέλα, το βρήκαμε εμείς. Δεν πρόκειται στο Μαδούρο να βρει. Λένε ότι μέχρι το Δεκέμβριο θα έχει βγει κάτι. Ότι να έχει βγει κάτι μέχρι να βγει το εμβόλιο. Πιθανό να το έχουν, λέει, το εμβόλιο μέχρι το Δεκέμβριο. Τη Βενεζουέλα. Όχι, γενικότερα. Όλο τον κόσμο. Στη Βενεζουέλα. Σου πάμε να το βγάλουμε πρώτα. Ξανα... Ναι, ο Μαδούρο το βρήκε, λέει. Το βρήκαμε. Καλά, 100% επιτυχία. Και ο Πούτιν το είχε βρει νωρίτερα. Η κόρη του συγκεκριμένα. Εντάξει. Το είχε κάνει, δεν το είχε βρει. Αμφισβητείς τον ηγέτη του Κάσου. Το θέμα είναι τι θα πει δεν ο Πόη. Το θέμα είναι τι θα πει ο Πόη, όχι ο Μαούρο. Εντάξει, ο Μαούρο, καλά είναι εκεί που είναι, αλλά ο Μαδούρο γενικότερα δεν είναι και πολύ συνεπής. Στο κόκκινο, γιατί σε αφορά στη Ριονασιά, το σουπεράκι της RT1, ενώ μιλάει ο Νίκος Ραδελιάς, στο κόκκινο Γιάννενα και Σέρες. Για τις Σέρες τα λέγαμε και το μεσημέρι, εντάξει, γιατί βλέπω πολύ πόνο ναι. από δημάρχους και τι αυτό και οι νέοι ερχόντουσαν και ντροπή τους κτλ. Ναι. Ας πρότιζε ο Δήμαρχος Σερών και δεν ξέρω, η περιφέρεια όσοι εμπλέκονται να κλείναν Νίκο και Νίκο τα κέντρα διασκέδασης και τα Πουζοξίδικα πριν μετακομίσει εκεί κάθε μέρα όλη η Θεσσαλονίκη και όλη η Δράμα και όλη η Καβάλα. Γιατί το είχαμε πει μέχρι και παίξει του ΠΑΟΚ έμαθε ότι η Σέρες είναι ανοιχτή και πήγε παίξει του ΠΑΟΚ στις Σέρες για να διασκεδάσει. Απίστευτο. Εντάξει. Άρα λοιπόν όταν οι Σέρες έφτασε σημείο να συγκρίνεται με το Μονακό ας πούμε, ναι. με την ποιότητα διασκέδασής της και αυτό να κλείνουν τα μαγαζιά Euro 12 Θεσσαλονίκη και να είναι η πρώτη κουβέντα πάμε Σέρες, εκεί έπρεπε ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης και όλοι οι εμπλεκόμενοι να αντιδράσουν. Και όχι μετά εκ των υστέρων φταίνει οι κακοί νέοι που διασκέδαζαν, άμα δώσει τα μαγαζιά ανοιχτά με τις 5 θα κάνει ο άλλος. Δεν θα πάει. Όχι εγώ. Αλλά αν είναι κάποιος 20-21 φαντάζομαι και εγώ αν ήμουν θα πήγαινα. Και τι έχω να κάνω, αν ήμουν 20 χρονών. Οπότε λοιπόν, να μην τα λέμε όλα από τη μία, να λέμε και από την άλλη, είναι δύσκολη η κατάσταση γενικότερα. Εντάξει. Δεν ξέρω που θα πάει, επειδή έχω κουραστεί πάρα πολύ, με κουράζει και η μάσκα, αλλά δυστυχώς τη φοράω παντού. Εντάξει, όχι για το πρόστιμο, αλλά γιατί βλέπουμε. Εσύ τι φοράς την ώρα της εκπομπής, γιατί με τον Νίκο έχω μια διχογνωμία. Όχι. Α, ναι. Και εκπομπή και μετάδοση. Και μετάδοση. Μετάδοση όχι, τώρα δεν ξέρω στην Ισπανία αν υπάρχει κάποιος κανονισμός. Αλλά στην Τούπα τουλάχιστον εντάξει, έχω και απόσταση με την αγάπη αρκετή, δεν υπάρχει θέμα, εντάξει, είναι αρκετά έτσι απλά. Επειδή... και στο Λίβερο είμαστε απλά, αλλά και στην Τούπα είμαστε περισσότερο απλά, οπότε δεν υπάρχει λόγος. Αλλά τώρα στην Γρανάδα δεν ξέρω, πάντως είναι λίγοι οι πρόσωποι του ελληνικού τύπου. Δύσκολο ταξίδι ξαναλέω, σε δύσκολη εποχή και κυρίως γιατί υπάρχει και... Και οι τρεις μέρες στο Αγρίνιο μετά. Που τρεις μέρες Νίκο, και Νίκο δεν μένει στο Αγρίνιο ούτε ο Αγρινιώτης. Δηλαδή στις δύο μέρες το σπάει, κάπου πάει δίπλα, δεν ξέρω. Και να σε απαγάγουν, τρεις μέρες δεν σε έχουν εκεί πέρα.
Δηλαδή στη δεύτερη θα φύγει. Εδώ ο έτερος ταξιδευτής λόγω ποδοσφαίρου, ο συνάδελφος, λέει ότι στο Αγρίνιο έχει φάει την καλύτερη βάφλα. Έχει, όχι καλύτερη, έχει πολύ καλή, δεν είπα την καλύτερη. Πολύ καλή βάφλα. Έχει ένα βαφλάδικο στο Αγρίνιο. Σε ένα γνωστό ξενοδοχείο, στον οποίο νομίζω θα μένετε κι εσείς όταν πηγαίνετε. Δεν είναι κι άλλο. Στην πλατεία, δεν είναι κι άλλο. Ναι. Σε ένα μένουν οι ομάδες και σε ένα μένουν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν έχει τίτλο δηλαδή. Ακριβώς από κάτω είναι. Ακριβώς από κάτω είναι. Η βάφλα λέει στερεά. Γι' αυτό προφανώς έχει πελατεία, γιατί είναι κάπου σε κάποιο στενό. Ναι, πήγαινε άκλαστο, εντάξει. Είναι καλό, είναι τίμιο. Κοίταξε, αν φας δύο κιλά παϊδάκια, όπως τρώγαμε εμείς και ο Σταύρος, για σβήσιμο τρως και μια βάφλα και μετά κάνεις την πλατεία εκείνη 50 γύρες. Α, μπράβο. Ήταν το σκηνικό. Α, μπράβο. Πάντως, δηλαδή, κάτι... ακόμα και με βροχή θυμάμαι ένα βράδυ πριν από 2-3 χρόνια. Ναι. Να μην υπάρχει έξω ούτε γάτα και δύο χαζί να κάνουν την πλατεία. Γύρω-γύρω μπας χωνέψουν, εντάξει. Πριν πάμε στα αγωνιστικά, επειδή ένας συνάδελφος δικιά σου σειράς, και θα καταλάβεις φαντάζομαι ποιος είναι, έχει δείξει το δρόμο, αν θες να αποφύγεις το ταξίδι, θα κάτσεις μπροστά σε έναν υπολογιστή, θα βάλεις συνθήματα το γήπεδο της Γρανάδα και θα λες καλησπέρα από το τάδε γήπεδο. Εδώ είμαστε. Δεν χρειάζεται και να σπερνούν και άδειο το γήπεδο. Πάμε να δούμε τι δεκά. Κατάλαβες σε ποιον αναφέρομαι φυσικά. Εντάξει, το έχει κάνει, έχει δείξει το δρόμο. Φυσικά κατάλαβα. Τα φιλιά μου, εντάξει. Και ξέρω και ποιοι κάνανε. Και όχι μόνο, εντάξει. Παλαιότερα έχει υπάρξει μετάβληση από στούτιο. Ναι. Και ξέρω και τους δύο συναδέρφους που κάνανε την κερκίδα από πίσω. Δηλαδή φωνάζαν σε συστήματα οι ίδιοι πριν το YouTube. Δηλαδή πήραν την εντολή από τον προϊστάμενο ότι ανεβείτε πάνω και κάνετε τον κόσμο εσείς. Φαντάζομαι το θυμούν πολύ καλά και οι δύο. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε στα ρεπορταζιακά. Κοίταξε, περιμένουμε αποστολή του ΠΑΟΚ, 5 ώρα ξεκίνησε η προπόνηση. Mm-hmm. Άρα γύρω στις 8, άντε 8.30 βαριά να βγει η αποστολή. Νομίζω, παιδιά, για τα δύο παιχνίδια. Εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή πακέτο θα είναι, εξέλιξη ομάδα, ξαναλέω, δεν θα επιστρέψει Θεσσαλονίκη, Παρασκευή απόγευμα. Θα πάει στο Αγρίνιο δικός μέσω του αεροδρομίου του Ακτίου, κοντά στην Πρέβεζα. Οπότε νομίζω θα βγει διπλή αποστολή. Καλώς χρόνο των πραγμάτων, ο Σβιντέρσκι θα είναι μέσα, ο Κρέσπο θα είναι μέσα. Ο Ελκαντουρί έκανε χθες προπόνηση κανονικά. Του γίνανε κάποια τεστ ακόμα περαιτέρω, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν μπορείς να τον πάρεις και αψήφιστα και να ρισκάρεις με συμμετοχή του νέο τραυματισμό. Καλώς χρόνο των πραγμάτων, περιμένουμε και το Μαροκινό να είναι στην αποστολή. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν απουσίες. Στεριό. Αυτή η απόφαση, ρε φίλε, πώς πάρθηκε έτσι εύκολα για να είναι η ομάδα 5 μέρες στο δρόμο και να μην είναι στο Αγρίνιο μετά τόσο. Για μένα δεν έχει λογική. Είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, κοίταξε, η ομάδα θα φτάσει στο Άκτιο γύρω στις 7.30-8 βράδυ Παρασκευής και θα χρειαστεί μία μισή ώρα στο περίπου να καλύψει τα 70-80 χιλιόμετρα που είναι Άκτιο Αγρίνιο. Και λέω εγώ, θα μπορούσε η ομάδα να γυρίσει με τη μία Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα θα έκανε. Εντάξει, να πάνε πέφτει σπίτια τους και οι προπονητές και Σάββατο μεσημεράκι να μπουν στο αεροπλάνο και να πάνε πάλι στο Άκτιο. Μου φαίνεται λίγο. Δεν, ανεξήγητο, όχι. Λίγο, ναι, ανεξήγητο. Είναι λίγο κουφί, είναι. Εντάξει, το να έπαιζε το ΠΑΟ, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα. Να έπαιζε καπάκι στην Κρήτη, σε μια απόσταση. Που και πάλι, όταν είναι μια αποστάση, Νίκο, μία ώρα, μία μισή εντός Ελλάδας. Ναι. Εντάξει. Εάν έπαιζε, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ Σάββατο, παράδειγμα, που δεν μπορούσε να παίξει, εννοείται πως θα πήγαινε στο Άκτιο, εντάξει, μετά Αγρίνιο. Αλλά Κυριακή απόγευμα παίζει, θα λέω, θα μπορούσε να γυρίσει μία και μία Θεσσαλονίκη, να κοιμηθούν οι παίκτες στα σπίτια τους και Σάββατο μεσημεράκι να μπουν στο αεροπλάνο, μία ώρα στο Άκτιο και μία ώρα στο Αγρίνιο. Οκ, ναι. Okay, προφανώς για να μην έχουν πολλές μετακινήσεις οι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, οκ. Okay. Θα το δούμε και αυτό πώς θα λειτουργήσει, αν και δεν νομίζω να επηρεάσει πολύ την ομάδα, ούτε ίδια ταλαιπωρία στο ένα, ίδια ταλαιπωρία και στο άλλο. Το σημαντικό, παιδιά, είναι ο ΠΑΟΚ να κάνει αύριο ένα καλό αποτέλεσμα. Όχι καλή εμφάνιση. Δεν θέλω ούτε καλή εμφάνιση, ούτε να έχει ΠΑΟΚ τρένα τελικές και να μην βάλει ούτε μισό γκολ. Δεν θέλω. Να πάρει μια ισοπαλία, να πάρει μια νίκη αν μπορέσει. Δύσκολο όμως, Γιατί τώρα. Καλή ομάδα, δύσκολο πολύ, εντάξει. Δύσκολο. Καταρχήν είναι ισπανική ομάδα, εντάξει. Mm-hmm. Άρα ένα καλή πάνω από οποιαδήποτε ελληνική. Και σε καλό momentum. Καλύτερο δεν μπορούσε. Δηλαδή, ούτε οι ίδιοι πίστευαν ότι θα φύγουν με διπλό από το Αϊτχόφεν και με διπλό από τη Χετάφε. Γιατί η Χετάφε δεν είναι πλέον καμιά ομάδα, ξέρεις, στα αντίθετα. Είναι και αυτή μέσα στις θέσεις που είναι στο δεύτερο γκρουπ, ας πούμε, πίσω από Ρεάλ, Μπαρσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης. Mm-hmm. Και Σεβίλη.
Άρα λοιπόν, δύο διπλά μέσα σε τέσσερις μέρες, αν μη τι άλλο, το ανεβάζουν και την ψυχολογία. Εντάξει. Και δείχνει απ' την άλλη ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα η Γρανάδα και αυτά περί προτάρας στην Ευρώπη κτλ. Να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Εντάξει. Έχει βέβαια προβλήματα η ισπανική ομάδα. Δηλαδή τώρα έκανα μια μετάφραση στο ΠΑΟ 24 από ένα ισπανικό site που καταλήγει ότι ασφαλώς και θα γίνει rotation με τον ΠΑΟ, αλλά είναι αδύνατο να υπάρξει rotation στην άμυνα όπου η ομάδα είναι εξαντλημένη. Και αυτό γιατί ο Κουίνι, δεξί μπακ, έχει βλάβει στο δεξιό πρόσφυγο ορθό. Το ίδιο έχει και ο Ραμόνα Ζήτης, αμυντικός μέσος, 27χρονος. Ο έτερος δεξιός μπακ, ο Βίκτορ Ντίας, το έχει γίνει αρθροσκόπηση στο αριστερό γόνατο, νομίζω είναι εκτός. Ο στόπερ, ο Ντομίνγκο Ντουάρτε, έχει εξάρθρωση στον αριστερό ώμο. Νομίζω είναι και αυτός, όχι απλά αμφίβολος. Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι νοκάουτ, αυτό θα έλεγα, ναι. Ο Κοναλόν είναι 31, ενός ετών αμυντικός μέσος διάστημα στο δεξί γόνατο. Και ένας ακόμα στόπερ, ο Λοθάνο, μεταγραφικό απόκτημα φετινό, έχω την εντύπωση, γιατί ακόμα δεν έχω διαβάσει και πολύ. Ο Στική Βλάβη στη δεξιά κνήμη. Άρα μιλάμε για 3-6 ποδοσφαιριστές. Ναι. Όλοι είναι 4 στην άμυνα και 2 αμυντικοί μέση. Άρα λοιπόν υπάρχει εκεί θέμα. Εντάξει. Εντάξει, κάτι λέει και αυτό. Οκ, αλλά αν ο ΠΑΟΚ δεν εμφανιστεί, πώς πρέπει να εμφανιστεί και οι υπόλοιποι παίκτες της Γρανάδα μπορούν να κάνουν εύκολα τη ζημιά στο δικέφαλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, ιστορικό παιχνίδι για την Γρανάδα. Πρώτη φορά παίζει σε ομίλους Europa League στην έδρα της. Φυσικά άδειο το γήπεδο. Οκ. Αλλά θέλουν και οι Ισπανοί να πάρουν την πρώτη νίκη εντός έδρας ομίλους Europa League και νομίζω να καθαρίσουν την κατάσταση, Νίκο. Και Νίκο. Δηλαδή, από τόσο νωρίς, με νίκη η Γρανάδα νομίζω ότι την ψηλόψη καθαρίζει για την πάρτη της. Αφήνει τον ΠΑΟΚ πίσω 5 βαθμούς. Ναι. Και αν πούμε ότι η Γρανάδα θα πάρει 2 εξάποντα από την Ομόνια, εντάξει, 6 και 6, 12. Αντίο. Ναι, αν γίνει. Άρα, έτσι λοιπόν, όντως, ναι, ναι. Σωστά. Αν πάρει και τα δύο με την Ομόνια. Καλό θα είναι τον ΠΑΟΚ να μην αφήσει τη Γρανάδα να πάει στους 6. Ναι. Το έχω αναλύσει πολλές φορές αυτή τη βδομάδα ότι ο βαθμός της ζωπαλίας ασφαλώς και δεν θα πάει τον ΠΑΟΚ στα ουράνια και θα το θέσει σε θέση φαβορή. Το κάνει όμως. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μην ξεφύγει η Γρανάδα. Ναι. Ας μείνει στους 4, ο ΠΑΟΚ στους 2. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Αιντχόβεν με την Ομόνια. Στέργιο, και μετά ο ΠΑΟΚ έχει 2 κολλητά με Αιντχόβεν, έτσι πάει πάλι ξανά το. Ναι, ναι, κολλητά ναι, βέβαια ναι. Σε αγωνιστική, γιατί μετά έχει το τρίτο μάτς και μετά πάμε μετά από. Συγκεκριμένο διάστημα. Έχει μια μικρή διακοπή. Ναι. Μικρή. Ναι. Αλλά είναι αυτό που λες και εσύ, Νίκο, ότι μετά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει στα 2 μάτς με την Αιντχόβεν να δώσει μάχη για την πρόκριση με τους Ολλανδούς. Δηλαδή θα μοιάζουν λίγο πολύ. Θα πρέπει να κερδίσει η Ολλανδική ομάδα, Στέργιο, δηλαδή, για να περάσει. Καλά, άστο. Μαγευτό, εντάξει. Άρα λοιπόν καλό θα είναι να μην ξεφύγει η Γρανάδα, είτε να μείνει στους 3 που θα είναι το ιδανικό σενάριο και ο ΠΑΟΚ να πάει στους 4 ή τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ να κρατήσει τη Γρανάδα στους 4, να πάει αυτό στους 2 και να δει μετά πώς θα πάρει μία νίκη με την Αιντχόβεν οπωσδήποτε, να πάει στους 5, να πάρει και ένα διπλό στην Κύπρο στους 8 και να δει τι μπορεί να κάνει στην Ολλανδία. Αλλά ό,τι και να πούμε, η αρχή απώλεια των 2 βαθμών είναι πολύ σημαντική στην πρεμιέρα. Δηλαδή αλλάζουν όλο το έργο. Εντάξει, γιατί βέβαια, από εκεί που τους έχασες πρέπει να τους βρεις από κάπου που θεωρητικά δεν το υπολόγιζες ή τέλος πάντων, ρε παιδί μου, είναι πιο δύσκολο να πάρεις, κάπως έτσι. Βέβαια, στην όλη κουβέντα θεωρούμε ότι η Ομόνια θα αποτελέσει σάκο του πόξου για Γρανάδα και Αιντχόβεν. Μπορεί να μην είναι έτσι. Ναι, σωστά. Δηλαδή, μπορεί κάλλιστα η Γρανάδα να μην κάνει δύο νίκες με την Ομόνια. Δηλαδή, είδαμε και στην Τούμπα ότι η Ομόνια δεν είναι και κάποιο μελιτέο μέγεθος. Να την πάρει σε ψήφιστα, έλα μωρέ, 6 βαθμούς για να πάρει η Γρανάδα, 6 θα πάρει και η Αιντχόβεν. Και θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ και θα κάνει το διπλό στην Κύπρο. Ναι. Άρα λοιπόν είναι και η Γρανάδα ρυθμιστής, όπως και να το κάνουμε. Άλλωστε μιλάμε για ένα πρώιμο στάδιο, έχει παιχθεί μόνο μια αγωνιστική. Αλλά το διπλό της Γρανάδας, το Αιντχόβεν, λίγο τα πράγματα τα έμπλεξε. Ναι. Εντάξει. Και γι' αυτό λέω, καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να μην γνωρίσει την ήττα. Θα πρέπει μετά να με έναν βαθμό στην κομιδή του να πάρει το μέγιστο σχεδόν από την Αιντχόβεν. Και η ιστορία έχει δείξει ότι και το momentum που είναι ο ΠΑΟΚ ότι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, επειδή όλοι ξέρετε το έχετε βιώσει και για τις ομάδες που καλείτε και τα ρεπορτάζ και γενικότερα όταν βλέπετε αθλητισμό, το κακό κλίμα το διορθώνει μόνο μια νίκη
και αν η νίκη είναι ακολουθήσει και άλλη μια νίκη, ακόμα καλύτερο το κλίμα, και μια τρίτη νίκη, δηλαδή ό,τι και να λέμε και να αναλύσουμε, το κλίμα φτιάχνεται με νίκες. Ούτε με καλές εμφανίσεις, ούτε με τελικές προσπάθειες, ούτε με ηρωικές ήττες που ο ΠΑΟΚ έχει αρκετές στην ιστορία του. Εντάξει, βαθμό ή βαθμούς. Τώρα, τι θα κάνει ο Φερέιρα, ποιος θα παρατάξει, αν θα βάλει Τσόλα και αν θα βάλει Σβιντεύσκη, αν θα βάλει πίσω από τον επιθετικό Ζίφκοβιτς και Μουρκ ή βάλει Τζόλι και Μουρκ και καθίσει τον Ζίφκοβιτς στον πάγκο. Εντάξει, θα τα δούμε όλα αυτά αύριο και μεθαύριο. Νομίζω είναι κομβική η κατάσταση του Ελκαντουρί. Αν είναι 100% καλά ο Μαροκινός, εννοείται πως θα δούμε ΣΒΑΠ και Ελκαντουρί. Αν ο Μαροκινός κρυφτεί, ήταν έτοιμος να ταξιδέψει, ήταν έτοιμος να αγωνιστεί βασικός, εκεί έχει ένα ενδιαφέρον. Θα ξαναδούμε ΣΒΑΠΕ City. Θα μου πείτε και τι να δούμε, ΣΒΑΠΕ Νινούα. Είναι θέμα μεγάλο. Μπορεί να δούμε ΣΒΑΠ και Αγκούστο. Γιατί εμένα μου άρεσε ο Βραζιλιάνος. Εντεκάδα. Με την Ομόνια. Εντεκάδα, ναι. Είναι για να παίξει στέλνει 90. Βγάζει 60, μάλλον. Άντε 60, 60, όχι 90. Ας ξεκινήσει 60 και μετά βγει 30 ο Εσίτη. Ναι. Αλλά το βασικό σε Εσίτη και μετά να βγαίνει ως αλλαγή δεν λειτουργεί και πολύ καλά. Ναι. Εντάξει, δηλαδή να παίζει 60 λεπτά ο Εσίτη. Για 15-20 ο Νιγηριανός μπορεί να είναι και καλός, αλλά για βασικό σε τέτοιο παιχνίδι με την Γρανάδα δεν ξέρω, δεν είναι μόνο ότι δεν κάνει, δεν βοηθάει δημιουργικά και εκτελεστικά, είναι ότι σε πολλά κομμάτια του αγώνα χάνεται και μεσοαμυντικά. Δηλαδή εκεί που θα έπρεπε να είναι αλάθαστος και να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος δίνει στην ομάδα μια σιγουριά μπροστά από τα δύο στόπερ και είναι 100% χρήσιμος. Άλλο ότι το κάνει καλά, παρένθεση εμένα με την Ομόνια μου φάνηκε συμπαθητικό στο Εσίτη, αλλά και πάλι δεν είναι υποθέσεις που μπορείς να βασιστείς πάνω του. Ναι. Μπορεί να σου κάνει ένα λάθος, μια λάθος πάσα και να σου χαλάσει όλο το πλάνο, εντάξει. Όπως έλεγα και το Σαββατοκύριακο, νομίζω με τον Δημήτρη Δαναξή, θεωρώ παιδιά κομβική την επιστροφή του Κρέσπο και να αρχίζει ο Κρέσπο να εδραιώνεται στην τριάδα της άμυνας. Λείπει πολύ ο Ισπανός. Εντάξει, δεν θέλω τον Κρέσπο εγώ τουλάχιστον προσωπικά ούτε δεξί μπακ, ούτε αριστερό μπακ, ούτε εξτρέμ, ούτε επιθετικό. Το θέλω στην τριάδα των στόπερ. Δηλαδή από τον Κρέσπο να ξεκινάει η άμυνα του ΠΑΟΚ. Γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι αυτός είναι ο καταλήτης που δίνει μια σιγουριά στην άμυνα. Και όχι ο Βαρέλα, και όχι ο Μιχαηλίδης, και όχι ο Ίγκασον. Μπορεί μια τριάδα με Μιχαηλίδη, Βαρέλα, Κρέσπο να είναι πέντε φορές καλύτερη από την τριάδα Ίγκασον, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, χωρίς φυσικά να λέω ότι φταίει ο Ίγκασον, εντάξει. Αλλά η κόλλα που δένει όλη την άμυνα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, είναι ο Κρέσπο. Και καλό θα είναι και την Πέμπτη να είναι υγιής, κόντρα σε μια ομάδα που τη γνωρίζει πολύ καλά. Άλλωστε, το μέρος που γεννήθηκε απέχει νομίζω 70-80 χιλιόμετρα από την Γρανάδα, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, θα θέλει και αυτός στη χώρα του να δείξει δύο πράγματα παραπάνω. Για κάθε ποδοσφαιριστή είναι σημαντικό να παίζει ξανά στη χώρα του μετά από χρόνια. Άρα λοιπόν, μακάρι ο Κρέσπο να είναι 100% έτοιμος και να είναι βασικός. Τώρα για τις υπόλοιπες θέσεις, ας περιμένουμε μια την αποστολή. Να μην αρχίσουν τώρα θεωρίες για γρήγορους και τα μισά δεν βγουν. Ας δούμε μια την αποστολή. Και μετά να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα κατά τα άλλα και το κλείνουμε. Μηνύματα του Μάτος του Βιερίνια, του Βιερίνια στο Μάτος, παρουσίαση του Μάτος από τη Βάσκο Ντεγκάμινταξ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που ακόμα ενδιαφέρει, δεν το συζητάμε. Εντάξει, μιλάμε άλλωστε για μια σταθερά του ΠΑΟΚ. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να βρει πολλούς Μάτος τα επόμενα χρόνια, αν και το βλέπω λίγο δύσκολο. Πραγματικά ήταν λαχείο η επιλογή του Μάτος από μια Νύπρο που είχε χρεοκοπήσει, αλλιώς δεν ξέρω αν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να φέρει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα. Οκ, από σήμερα είναι και τυπικά ποδοσφαιριστής της Βάσκο μέχρι το τέλος της σεζόν 2021. Δεν ξέρω παιδιά αν συμβαδίζουν οι σεζόν με τις δικές μας. Δεν το κοψάξει και βαθιά το έχουμε. Ναι. Οι Βραζιλιάνοι πάντως γράφουν ότι είναι μέχρι το τέλος της σεζόν 2021. Δεν είναι πάντως μέχρι το 2022 που λέγανε οι Βραζιλιάνοι συνάδελφοι πριν από 2-3 μέρες ότι θα υπογράψει συμβόλαιο 1,5 έτους. Ναι. Αλλά σίγουρα υπογράφει συμβόλαιο ενός γεμάτου χρόνου, εντάξει. Και θα παίζει κοντά στο σπίτι του και θα είναι στην οικογένειά του κοντά και θα δει και τους φίλους του, γιατί έχει πάρα πολλά χρόνια που έχει φύγει από τη Βραζιλία ο Λέο Μάτος. Πάντως είναι ένα πρόσωπο που το εκμεταλλεύονται οι της Βάσκο και καλά κάνουν, γιατί είναι ποδοσφαιριστής που εντάξει άφησε το σημάδι του και στην Νύπρο, έφτασε μέχρι το τελικό του
Europa League και φυσικά στον ΠΑΟΚ με δύο πρωταθλήματα, θα πω εγώ, όχι ένα, και τρία κύπελα. Μάλιστα. Εντάξει, αυτά. Στέργιο μου, αποστολή. Καλό ταξίδι να έχεις αύριο, φίλε. Όλα να πάνε καλά. Υπομονή. Και... να είστε καλά, παιδιά. Και μάσκες, φιλιά. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από το Στέργιο Αναστασιάδη. Σε lockdown το πρωί της Πέμπτης, Γιάννα και Σέρες. Εντάξει, αφού δεν είπε Θεσσαλονίκη, πάλι καλά. Και λέει okay. Όχι, και είπε ότι είναι ωριακά λέει Θεσσαλονίκη Λάρης. Ναι, το ξέρουμε. Λοιπόν, το στοίχημα.gr επαναλανσάρει το αγαπημένο σερί application. Κάθε μήνα κάνει τις προβλέψεις σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα, φτάσει στο απόλυτο σερί και κέρδισε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από αυτά, μπορείς να διεκδικήσεις πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχεις κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application του σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android. Για όλους ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, Νίκο. Διάλειμμα, Νίκο. Διάλειμμα για να προλάβουμε να κλείσουμε. Έχουμε και μια 28η που ξεπερώνει. Άσε λίγο τη μάγια να πέσει εδώ πίσω. Άστε λίγο, άστε λίγο. Εδώ είμαστε, τελευταίο κομμάτι. Έχουμε άλλα 13-12 λεπτάκια για την ακρίβεια μέχρι τις 7 που θα κλείσουμε. Ανοίγουμε πάλι τις γραμμές 2-3-10-87 και 3 οκτάρια για κάποιους που θέλουν ενδεχομένως την τελευταία στιγμή να προσθέσουν κάτι μέσα από τις γραμμούλες. Παραμονές 28 Οκτωβρίου. 291 κρουσματάκια. 1200. Για πόσα? 291 στη Θεσσαλονίκη. Καλά είναι. Το ένα είναι του άλλη. Καλά είναι. Το ένα είναι του άλλη. Να χαρά. Ναι. Τέλεια. Τι να πούμε. Τρομερά πράγματα. Ούτε καν 300, ρε φίλε. Ναι, όντως. Όντως. Σίγα. 1259 επαναλαμβάνουμε συνολικά σε όλη την Ελλάδα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση, πραγματικά. Και επαναλαμβάνω, lockdown από το πρωί της Πέμπτης σε Ιωάννινα Σέρες και πλέον σε οριακή κατάσταση η Θεσσαλονίκη και η Λάρισα. Και εμείς, χαρά. Και εμείς θέλουμε να παίξουμε μπάλα. Ποια μπάλα, ποια μπάλα. Εμείς λίγο μπαλίτσα έρθαμε να δούμε. Λίγο μπαλίτσα έρθαμε να δούμε. Που λέει ένας φίλος. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Καλησπέρα. Αμάν. Έλα, κλεωμένη. Πού είσαι, ρε τετράδα. Με τον Άρη τη τετράδα, έλα, κλεωμένη. Έλα. Πήγα να πάρω τηλέφωνο, αλλά άκουσα τον. Το Στέργιο. Πώς λέγεται. Το Στέργιο, το Στέργιο. Το Στέργιο και λέω. Θα έχουμε ανάλυση τώρα για το μάτς το ευρωπαϊκό. Λοιπόν, δεν έπεσε κανένας από τα σύννεφα. Εσύ μας έλεγες ότι μας είπες και σκορ κιόλας. Ότι θα γέρδιζε ο Άρης. Δεν έπεσε κανένας από τα σύννεφα. Ναι, είπα σκορ, αλλά η τραγική εικόνα του Άρη έχει, είπα και ονοματεπώνυμο. Α, δεν το είπες εσάς, αλλού το Α, βγαίνεις κι αλλού, το λες κιόλας. Για πες, Σάββας Καμπερίδης. Μιλάω με το γέλο. Λοιπόν, φίλοι μας. Από το Σάββατο μετά το τέλος του ματς, ναι. Ξεσπάθωσα βέβαια. Ναι. Σπάθωσες. Ξεσπάθωσα γιατί ο συγκεκριμένος προπονητής που κάθεται στον πάγκο του Άρη είναι αόρατος. Μυρωδιάς. Νομίζω ότι είναι το μόνο που μπορεί να προσφέρει στον μπάσκετ ο συγκεκριμένος προπονητής είναι να πάει σε ένα σχολείο δημοτικό. Να μάθει τα παιδιά να κάνουν μπάσιμο. Mm-hmm. Προσέξτε λίγο, δεν θα ρίχνουμε πάντα. Εγώ δεν σου λέω τον Καμπέρι της δεν φταίει, σίγουρα θα φταίει σε κάτι. Δεν θα ρίχνουμε πάντα το μερίδιο μόνο στον προπονητή. Δεν είναι το ρόστερ. Για μένα, κάνει, για μένα αποκλειστικό. Ναι, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Καμπερίδης. Ο Άρης αυτή τη στιγμή. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με όμως κάτι να σου πω όμως κάτι πέρα του Καμπερίδη. Ο Καμπερίδης θέλει που έχεις 4 Αμερικανούς που πληρώνεις πολλά λεφτά για τα δικά σου δεδομένα και τα ποστά ευστοχία σου ήταν τραγικά. Ναι, που δεν μπορούν να τη βάλουν μέσα. Υπεύθυνος. Ο Καμπερίδης θέλει που οι άλλοι δεν μπορούν να τη βάλουν μέσα. Που ο Τσάλμερς ώρες λες και είναι πέσει στο Ποσειδόνιο. Όταν ο μπασκετμπολίστας δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Και κάτω από το καλάθι μπορεί να χάσει την προσπάθεια. Όλα αυτά τα είναι έργο του προπονητή που κάθεται στον πάγκο. Ο Κουζέλογλου που ήταν εσύ, κλεωμένη. Ο Κουζέλογλου, δικό σου. Ο Κουζέλογλου είναι αθλητικότατος ψηλός. Ναι. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή ο Άρης άμα φέρει τον Ντουράν από το NBA, mm-hmm. τον Ντουράν και είναι στον πάγκο Καμπερίδης και τα λέει αυτά τα χάνει ο Ντουράν. Λες, Λοιπόν. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, η φυσική κατάσταση είναι τραγική. Τραγική. Εγώ έχω καλύτερη φυσική κατάσταση από τους αθλητές που παίζουν στον Άρη. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν έχει δουλέψει τίποτα όσον αφορά την προετοιμασία. Δεν ξέρω τι έκανε στην προετοιμασία. Καλά, ρε, όλα αυτή τετράδα δεν θα πηγαίνανε. Πριν μια εβδομάδα, τετράδα δεν θα πήγαινε αυτή η ομάδα. Δεν άκουσα. Τετράδα δεν θα πήγαινε αυτή η ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό δεν μας έλεγες. Αντίπαλός μας είναι ο εαυτός μας και τι. Με βάση τα ονόματα που ήρθαν στον Άρη, ο Τσάλμερς ας πούμε,
που δεν μπορείς να τον πάρεις. Τον Τζάλμερς δεν μπορείς να τον πάρεις όταν είναι 28 χρονών, γιατί είναι στο NBA. Θα τον πάρεις στα 33, στα 34 εκεί. Λοιπόν, ο Σούλερ λέει είναι υπέρβαρος. Ναι. Όταν κύριε Καμπερίδη βλέπεις τον αθλητή σου να είναι υπέρβαρος και του λες έλα, σε δέχομαι στην ομάδα, τον μπλακώνεις στην προπόνηση και ο παίκτης χάνει τα κιλά. Μα ούτε τρώει. Αυτό έκανε. Τι να τον κάνω. Ούτε αυτό. Να τον κόψει το φαΐ. Δεν θα στήσουμε τον Καμπερίδη στον τοίχο αυτή τη στιγμή. Για μένα είναι λάθος. Ναι, εγώ, εγώ αυτή τη στιγμή είπα και ευτυχώς η διοίκηση άρχισε να το καταλαβαίνει ότι με το συγκεκριμένο προπονητή ο Άρης δεν θα κάνει ούτε μια νίκη άμα συνεχίσει να τον έχει προπονητή. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ονόματα που ακούγονται. Ναι. Ο Λυκογιάννης, πραγματικά είναι ο Έλληνας ο Μπράντοβιτς. Είναι εξαιρετικός προπονητής. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι Έλληνες. Και ο Μανολόπουλος είναι καλός. Και ο Μέξας είναι καλός. Ο Μέξας στον Πάο. Τώρα δεν ξέρω ποιον να. Σκουρτόπουλος είναι καλός. Ο Σκουρτόπουλος είναι καλός. Ο Σκουρτόπουλος είναι αυτός της Εθνικής, δεν αυτός είναι. Αυτός Εθνικής, ναι. Σου αρέσει. Ο Ταβερνιάρης. Καλώς ήρθες. Ο Σκουρτόπουλος δεν με λέει και τίποτα. Α, δεν σε λέει. Ο Λυκογιάννης, ο Λυκογιάννης ναι. Είναι εξαιρετικός προπονητής. Αν τον φέρουν τον Λυκογιάννη, μακάρι να έρθει. Δεν ξέρω άμα θέλει να, άμα μπορεί να έρθει. Άμα δύσκολο. Δύσκολο βλέπω εγώ. Δεν ξέρω. Φυσικά είναι δύσκολο. Όταν βλέπει ότι μια ομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα και δεν έχει φυσική κατάσταση. Η φυσική κατάσταση γίνεται το καλοκαίρι στην προετοιμασία, δεν γίνεται τώρα. Mm-hmm. Τώρα πώς θα έρθει να αναλάβει. Δεν γίνεται. Τι να κάνει, ο ξανθός μάγος είναι ο Λυκογιάννης. Αυτά γίνονται στην προετοιμασία. Καραφλός στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, ναι, ναι, αυτά γίνονται στην προετοιμασία όλα. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει, αλλά όσο πιο σύντομα απομακρυνθεί ο αόρατος Καμπερίδης, τόσο καλύτερο είναι για τον Άρη. Πριν το μάτς με τον Ηρακλή. Γιατί αν έχει τον Καμπερίδη ο Άρης την Κυριακή, θα χάσει 30 πόντους διαφορά από τον Ηρακλή. 30 πόντους, να του σημειώσετε αυτό. Εβδομάδα πριν τέταρτο λοιπόν, σε αυτό. Αν την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε ότι θα κερδίσουμε και χάσαμε, τώρα που λες ότι θα χάσουμε, μπορεί και να κερδίσουμε κιόλα την Ηρακλή. Δεν γίνονται, δεν γίνονται. Σε βλέπω να βγαίνει μετά από Δευτέρα εδώ πέρα, αν είμαστε εδώ. Και ήταν τυχερό ο Σάβα και τέτοιο. Τελειώνοντα, αν έρθει ένα προπονητή καλό με το ρόστερ που έχει ο Άρη, θα είναι στην πεντάδα εξάδα. Αλλά με έναν προπονητή, σας είπα, σαν το στο επίπεδο του Λυκογιάννη, δεν σου είπα να φέρει, ξέρω εγώ, της Ρεάλ τον προπονητή. Ναι, δεν το σου είπα να φέρει ναι. τον... Κατάλαβες... Ναι. Ο Σκουρτόπουλος σου αρέσει. Ο Σκουρτόπουλος σου αρέσει. Δεν τον έχω σε εκτίμηση ο Σκουρτόπουλος, γιατί βλέπω και την Εθνική. Δεν μπορεί δηλαδή... Βλέπω, ας πούμε, έχει τον Αντιντοκούμπο μέσα η Εθνική, έτσι. Ο Σκουρτόπουλος βλέπω ότι δεν έχει την ικανότητα. Δεν την έχει. Δεν μπορεί να τον τυθασέψει τον Αντιντοκούμπο. Να του πει κάτσε ρε εδώ ρε. Συνέχεια βήματα, συνέχεια το ένα. Τον είδες τον Αντιντοκούμπο πως παίζει με την Εθνική. Βέβαια. Το NBA βάζει 35 πόντους και έρχεται στην Εθνική και κάνει όλο βήματα. Έχει σπάσει τα καλάθια όλα. Τον μαρκέρουν κάτι οι βετεράνοι να πούμε. Πόπιζε, θυμάσαι με την Αργεντινή, πόπιζε η Ελλάδα. Θυμάσαι πόπιζε με κάτι. Ο Σκόλα, κάτι άλλοι 37 χρονών παίκτες και τον είχαν σβήσει να πούμε. Κάτι πρέπει να έστει. Δεν μπορεί μόνος του τώρα ο Αντιντοκούμπο να... Δεν είναι ένας πολύ καλός μπασκετμπολίστας, αλλά ο Αντιντοκούμπο δεν είναι ηγέτης τώρα. Βέβαια δεν είναι ηγέτης ο Αντιντοκούμπο. Δύο φορές είναι ηγέτης τώρα. Όχι, τι. Σιγά. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για τον μπάσκετ. Όσο πιο γρήγορα γίνει η αλλαγή του προπονητή, τόσο καλύτερα. Μάλιστα. Πάμε και στο ποδόσφαιρο για να κλείνουμε. Άρης ανακοινώνει. Για το ποδόσφαιρο τώρα δεν ξέρουμε. Για το ποδόσφαιρο άκουσα ότι είναι κάποια φυτικά κρούσματα. Θα περιμένουμε τα τεστ. Εντάξει, το ποδόσφαιρο, εντάξει, οι φανέλες να απλωθούν μέσα. Τώρα με την Τρίπολη δεν παίζουμε. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει το παιχνίδι. Α, ναι, και δεν ξέρουμε. Εξαρτάται και από τον Άρη. Και από τον Άρη δεν ψήνονται από ό,τι καταλαβαίνουμε την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Ναι, τώρα, άμα είναι τώρα τόσα κρούσματα και οι παίκτες είναι καταπονημένοι, εννοείται ότι δεν θέλουν να γίνει το παιχνίδι. Μην ξανακούσω, σας παρακαλώ, γιατί το είπες και μου δίνεις την πάσα, να λέει οποιοδήποτε, όχι απαραίτητα εσύ, οποιοδήποτε, με τη φανέλα. Δεν κερδίζουν οι φανέλες πλέον στο σύγχρονο αθλητισμό. Δεν κερδίζουν οι φανέλες στο σύγχρονο αθλητισμό. Δεν έχουμε χρόνο για αυτό. Την Τρίπολη την είδες πώς λοιπόν... πέρασε χθες, τι πέναλτι πήρε. Γελάει το Πανελλήνιο. Βέβαια. Μανούχος. Τι πέναλτι έδωσε ο Μανούχος στον Αστέρα. Άσε τώρα. Μανούχος. Τώρα για το. Γι' αυτό για τα κρούσματα που άκουσα ναι. Λίγο πολύ το περίμενα. Το περίμενα εγώ λίγο πολύ. Ένα κρούσμα επιπλέον.
Ναι, ναι, το περίμενα, ναι, και θα αυξηθούν, μάλλον κι άλλο θα αυξηθούν. Θα δω. Μπορεί να πάει και πιο πάνω από τα, προς τα Χριστούγεννα εκεί. Α, γενικά λέει, δεν λέει και τον Άρη. Θα πάει κι άλλο. Ναι, να πάει, πάει και 2 και 2,5 σιγά τι. Και 5. Ξέρω εγώ, ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει μάλλον είναι να βάλει το χέρι του Θεός, να πούμε, γιατί ναι. Αυτοί που έχουν αναλάβει τις τύχες του κόσμου νομίζω είναι μεγάλοι μπούφοι όλοι. Μη χαρακτηρίζει. Μη χαρακτηρίζει, Κλειωμένη, το έχει κατοχάσει και άλλη φορά. Τι καλά τώρα. Όχι καλά τώρα. Όχι, δεν θα λες τέτοια. Σου έχω πει, δεν θα χαρακτηρίζει. Μην κνευρίζει τώρα στο τέλος της εκπομπής. Γενικά είπα, γενικά. Δεν θα λες ούτε γενικά ούτε ειδικά. Μπούφι δεν είναι. Θα λες, κάνουν λάθη, κάνουν σωστά. Μπούφι δεν θα χαρακτηρίζει. Θεωρώ ότι κάνουν λάθη. Πολύ ωραίο. Τι μπούφι είναι. Λες εσύ για τους μπούφους που είναι. Τους λες αυτούς μπούφους που εγώ δεν σου λέω έχω κάνει λάθη. Τους μπούφους που φεύγουν τριήμερο από Θεσσαλονίκη για να μοιράσουν τον κορονοϊό και στις άλλες περιοχές. Κρίμα δεν είναι να μείνει μόνο εδώ, φίλοι, άλλοι να μην πάθουν. Δηλαδή ο Έλληνας δεν φταίει ποτέ. Δεν υπάρχει ατομική ευθύνη. Φταίει μόνο η κυβέρνηση. Που και η κυβέρνηση έχει κάνει λάθη. Αλλά και τον Έλληνα δεν τον κόβει λίγο. Που δεν εκδρομεί. Πέρα να σε κάνουμε τα κλειτώματα, ναι. Δεν σε κάνουμε τα κλειτώματα. Αλλά τώρα. Όταν μπαίνουν και πάρα πολλοί ξένοι από. Βλέπεις κατά κύματα έρχονται οι ξένοι από. Μην πας εκεί πέρα στο τέτοιο. Τώρα... Γιατί έρχονται οι ξένοι, κλειωμένοι. Θα με τρελάνεις τώρα. Ποιοι έρχονται οι ξένοι, γιατί εμείς δεν πάμε στο εξωτερικό δηλαδή. Θα με τρελάνεις τώρα με τους ξένους. Ο ξένος θέλει. Ο Έλληνας δεν φταίει ποτέ. Ρε Κλειωμένη, μην αποφεύγεις να δώσεις ευθύνη στον Έλληνα. Πήγαμε πολύ καλά μέχρι τώρα. Καλή σου συνέχεια, φιλαράκι μου. Θα τα πούμε την Πέμπτη. Επειδή κλείνουμε κιόλας, να είσαι καλά. Σας παρακαλώ, ρε παιδιά δηλαδή. Σας παρακαλώ, ρε παιδιά, δηλαδή. Πάντα αυτά είναι όλοι οι άλλοι και δεν φταίμε εμείς. Μη με κάτι και κνευρίζομαι τώρα. Δεν πολύ κάτι. Όταν έχεις κάτι, ρε φίλε, ο έχουν δε χιτώνα, όχι, ο έχουν δύο χιτώνες, να δίνει τον ένα στον άνθρωπο. Και δεν τον έχουν τον Κλειωμένη, γιατί πρέπει να κλείσουμε κιόλας. Έτσι δεν αλλά είναι. Αλλά φτάνει. Δηλαδή, γιατί δεν έχει κορονοϊμό η Θεσσαλονίκη, να έχουν και τα ζαγοροχώρια. Κρίμα δεν είναι αυτή, γιατί δεν θα αναλάβουμε τις δικές μας ευθύνες, δηλαδή ποτέ επιτέλους. Πάντα θα φταίνει γύρω. Αυτοί στο Χαϊμάκι Σαλάν και τι μην έχουν δηλαδή κορονοϊό να μην πάρουν να πάνε. Να το φέρουμε και εκεί. Κρίμα είναι. Όταν μαζεύεστε στις πλατείες με τις μπύρες στο χέρι και χωρίς μάσκες. Αχ, καλέ! Δεν μπορώ κλεισμένο στο σπίτι, δεν βλέπεις τι γίνεται, ρε! Είμαι νέος. Είμαι νέος! Βράζει το αίμα. Εμείς τι είμαστε δηλαδή 30 χρόνια με τον Νίκο, παππούδες! Δεν θέλω. Είμαστε πολύ νέοι. Ναι, εντάξει, δεν είμαστε τόσο πολύ νέοι, αλλά τι, εμείς δεν θέλουμε να βγούμε δηλαδή, τι κάνουμε. Θέλουμε, Νίκο. Αλλά το σκεφτόμαστε και μια και δύο και τρεις. Από το κρίσιμο κάνει ποτάκι όλο αυτό. Γιατί, ρε Νίκο, δεν μπορούν να φταίνε συνέχεια οι άλλοι. Το μοιράζω και στα site. Και η κυβέρνηση έχει κάνει λάθη, εννοείται ότι έχει κάνει λάθη. Χαίρομαι πολύ. Αλλά. Και γοντρά. Αλλά και εμείς κάνουμε λάθη. Και εμείς δεν προσέχουμε ώρες-ώρες. Με την κατάσταση που γίνεται έξω. Ανεβαίνουν τα κρούσματα έξω πάλι ο κόσμος. Με προσοχή. Πνίγομαι μέσα στο σπίτι λίγο άλλο, δεν μπορώ. Μην πηγαίνετε, δηλαδή όπου βλέπετε κόσμο, μην πηγαίνετε και στηβάζετε κι εσείς και στηβάζονται κι άλλοι και γίνεται ο κακός χαμός δηλαδή. Στις τράπεζες σήμερα πάλι το πρωί είναι παιδιά στις τράπεζες, τι δουλειά έχετε κάθε μέρα, ειλικρινά. Περνάω με το σκύλο και το βλέπω. Ωραία. Τι δουλειά έχετε στις τράπεζες όλοι κάθε πρωί, ρε εσύ. Γιατί έχεις όλες τις τράπεζες έχει ουρές απ' έξω. Τόσο όλοι ψήσεις έχετε τράπεζες κάθε μέρα όλοι. Εγώ μια φορά το μήνα πρέπει να πάω γιατί πρέπει να περάσω κάτι πράγματα και κάθε φορά βλαστημάω τώρα και τη στιγμή. Που είναι να πάω. Γιατί έχει κάθε φορά κόσμο στις τράπεζες. Τι να σου πω. Βλέπεις ότι κάπου έχει κόσμο, όχι πήγε. Πάρα πολύ, και θες να πας σε καφέ. Μην κάθεις εκεί, ρε. Πήγαινε κάπου άλλο που δεν έχει πάρα πολύ. Ναι, αλλά εκεί είναι ωραία. Ναι, αλλά εκεί είναι ωραία, αλλά δεν βλέπεις τι γίνεται. Οι άλλοι βγαίνουν και με σούπερ δραματική επανεμφάνιση του Τσιόδρα, λέει. Πολύ ωραία. Δραματική επανεμφάνιση του Τσιόδρα. Άλλη υπερβολή και αυτή. Γιατί λέμε για τα κανάλια. Δραματική επανεμφάνιση. Λες και έχει να πούμε τέτοιο. Λες και θα σκάσει μετεωρίτη στην Ελλάδα μέχρι αύριο το πρωί. Δραματική επανεμφάνιση, λέει του Τσιόδρα. Ήταν δραματική, να τα λέμε όλα. Μα είχαν πει ότι αν επανεμφανιζόταν η Ζόρκα τα πράγματα. Το είχαν πει. Και από πίσω μου τέτοιο. Μα έλειπε το Requiem for a Dream να παίζει πίσω το τραγούδι και δώσ' του να πούμε. Σας πέντε. Τι είναι αυτό τώρα δηλαδή. Άλλο άκρο κι αυτό. Και αλλά έχω και τον άλλο τον Κίκα να μου λέει σαφή ενδείξει επιδημιολογική επέκταση. Άσε μα τρεγκί καφέ. Την έχουμε τσίσει να πούμε. Τι μου λες τώρα. Σαφή ενδείξει. Προσέξτε λίγο ρε. Όχι, ο Νίκος έξαλλος, παιδιά. Θα πω το και όσο το κόψει να το μοιράσουμε στο site. Απίστευτο ξέσπασμα σε ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Φταίτε εσεί. Με κνευρίζει, ξέρεις τι. Αυτό είναι κλασικό σύμπτωμα του Έλληνα. Της, πολλών Ελλήνων. Δεν του βαλάσω. Είναι παιδεία του Έλληνα πλέον αυτό. Πολλών Ελλήνων αυτό το κομμάτι. Πάντα την ευθύνη αλλού πρώτα. Ναι. Και μετά θα δούμε αυτέ με εμεί. Ναι. Champions League έχει σήμερα, Νίκο. Να δούμε. 100-0 θα δούμε και Champions League. Ολυμπιακό 4-10. Και έχουμε και την εφαρμογή τη στίχημα στο κινητό. Ναι, ναι, ναι. Για να κάνουμε τα πονταρίσματά μα. Στίχημα.gr. Σωραίο. Και παράλληλα το βράδυ πριν κοιμηθούμε, τι θα φάμε, Νίκο. Νίκο. Το βράδυ σήμερα θα φάμε. Ναι, έτσι, λίγο μια κουταλίτσα. Κοίταξε, λίγο μέλι μπορούμε να φάμε σύθον. Ναι. Έχουμε και την επιλογή του βασιλικού πολτού από το μέλι σύθον. Μπορούμε να το βρούμε σε 4 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, στις περιοχές Μπότσερ, Παπαναστασίου, Κέντρο και στη Νεάπολη. Μπορούμε να το βρούμε φυσικά και σε πολλά σούπερ μάρκετ της πόλης και όχι μόνο. Μιλάμε για το ελληνικό μέλι σύθον, το οποίο είναι ελιξίρο ζωής για τον οργανισμό. Φυσικά υπάρχει και ο βασιλικός πολτός, έτσι λίγο στη γωνία,
εντάξει, της Βοντογλυφίδας και είστε σούπερ. Υποβρύχη Παπανικολής αύριο, Νίκο, 10 η ώρα. Τελειώσω. Και επίσης από το Μέλις Ήθων, μην ξεχνάτε ότι είναι τα εκλεκτά προϊόντα του αγροτικού μελισσοκομικού συνεταιρισμού Νικήτης Χαλκιδικής. Μαζί μας επίσης, Νίκο, και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Ναι. Απευθύνεται σε εσάς τους γονείς που θέλετε κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, οικαστικά και πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121. Νίκο Παπαδόπουλε, πότε τα λέμε με το καλό? Κλείσουμε λίγο ανάλαφρα. Ναι, παρακαλώ, τι εννοείς ανάλαφρα? Όχι, όχι, μην επιμένεις, θα μείνω μέσα. Όσο η ιός κυκλοφορεί έξω, εγώ θα μείνω μέσα. Τι δράμα ήταν γι' αυτό. Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Είναι σοβαρά, όντως. Κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε. Και κυρίως εσείς, γιαγιάδες και παππούδες. Όχι μόνο, τώρα τα αλλάζουμε. Κυρίως οι νέοι. Κάτω καινούργιο. Κυρίως οι νέοι. Πρέπει να φτάσει στο πολύ εκνευριστικό σημείο του συγκεκριμένου σποτ. Περίμενε. Όπω, φίλε. Πάλι, να σου πω κάτι, πάλι το ίδιο πάμε να βιώσουμε τώρα. Έτσι όπως είναι η κατάσταση. Και δυστυχώς. 7 και 5 φίλοι συνάδελφοι. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι. Την Πέμπτη, ναι. Την Πέμπτη, ναι. Την Πέμπτη, γιατί αύριο θα λείπουμε. Και αύριο έχουμε 500 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και. Μπορεί από την Πέμπτη και εμείς να είμαστε. Λοιπόν, τα χεράκια σας να πλένετε. Με ευλαβική προσοχή, τι έλεγε. Λοιπόν. Τώρα Νίκο, τι. Και να τα πλένουμε. Είναι μια ώρα δύσκολη. Του χωρισμού η ώρα. Πραγματικά. Λοιπόν, ξανά την Πέμπτη, λίγο μετά τις 5, Γιώργος Συρίγος, Παύλος Περήφανος, Πολ Πράουντ, μέχρι και τις 9. Καλή συνέχεια σε όλους σας.